Για όσους μπαίνουν πρώτη φορά στο Zoom, θα χρειαστεί να γράψουν στον κώδικα να πατήσουν για να συνεχίσουν. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί η ώρα είναι 7 και 5 και είναι καλό να είμαστε και συνεπείς στην ώρα μας και στα ραντεβού μας. Γιατί τουλάχιστον να σεβαστούμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν μπει από την αρχή. Λοιπόν, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την εσπερίδα, να το πούμε, ομιλία, ενημέρωση. Ονομάζομαι Βασιλική Ανδριαδέλη. Είμαι πρόεδρος της Ηλιακτίδα ΆΜΚΕ, που είναι η έδρα της ΙΝΕ στη Μυτιλίνη. Και είπαμε να συναντηθούμε με μια άλλη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, τον Μπελίτη, για να έχουμε κοντά μας σήμερα τον Παναγιώτη Παναγιώτη, ελπίζω να πω σωστά το όνομά σου, Σαϊνατούδη, που θα μας μιλήσει βαδίζοντας προς τη διατροφική αυτάρκεια. Και αφού σε παρακαλέσω να μας πεις και δύο λόγια για τον Πελίτη, γιατί μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν. Και νομίζω ότι επίσης μετά μπορούμε να έχουμε και ερωτήσεις και απαντήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, κατά διαστήματα θα σταματάω, θα απαντάω ερωτήσεις και θα προχωράμε. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, Βασιλική, για την πρόσκληση και την Ηλιακτίδα και όλα τα μέλη της Ηλιακτίδας. Είναι μια, θεωρώ, έτσι, αρκετά επίκαιρη εκδήλωση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Παναγιώτης Σαϊνατούδης, ιδρυτής του Πελίτη. Έχω ξεκινήσει το 1990 στη Θεσσαλονίκη, οργανώνοντας την πρώτη ομάδα μαθημάτων για τη βιολογική γεωργία με μεγάλη διάρκεια. 3 μήνες ήταν τότε αυτός ο πρώτος κύκλος. Και μέσα από εκεί γνώρισα και το θέμα των τοπικών ποικιλιών το 1991, και όπου επίσης έκανα την πρώτη ομάδα τότε στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα είμαι 54 χρονών και έχω μια συνεχόμενη πορεία πάνω στο θέμα της συλλογής, διατήρησης και διάδοσης των τοπικών ποικιλιών και της οικολογικής γεωργίας. Αυτά είναι τα δύο βασικά αντικείμενα που έχω ασχοληθεί όλα αυτά τα 30 και χρόνια. Και όλα αυτά όμως έγιναν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και έτσι μπορώ να μιλήσω σήμερα πάνω στη διατροφική αυτάρκεια. Επειδή ακριβώς δεν είχα καθόλου χρήματα όταν οργάνωσα και τα μαθήματα οικολογικής γεωργίας και, την ομάδα για τη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών και αργότερα το Πελίτη, προσπαθούσα να βρίσκω άλλους τρόπους για να μπορώ να οργανώνω τα πράγματα. Και επίσης, μέσα από τα ταξίδια που έκανα για την αναζήτηση των τοπικών ποικιλιών, συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που κρατάνε το δικό του σπόρο. Και η βασική μου εκπαίδευση, σε εισαγωγικά, όχι ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ήταν στα απομάκικα χωριά της Ξάνθης και της Κομωτινής, όπου εκεί έζησα και όλο σε ένα μεγάλο διάστημα, ακολουθώντας όλο τον κύκλο των εργασιών που κάνουν οι άνθρωποι μέσα σε ένα χρόνο. Και έτσι έχω αποκτήσει από εκεί αρκετή εμπειρία και στο θέμα της διατήρησης των τοπικών ποικιλιών, αλλά και γενικότερα της διατροφικής αυτάρκειας. Τώρα, όσο αφορά το Πελίτη, ξεκίνησε το 1995 ως προσωπική μου ανάγκη για το θέμα των τοπικών ποικιλιών. Τα πρώτα χρόνια δόθηκε βαρύτητα στο να γίνουν αποστολές συλλογής παραδοσιακών σπόρων. Ταξίδεψα σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας με τα πόδια και με το στόπ και συγκέντρωσα πάνω από 1.200 ποικιλίες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Κάποια στιγμή όμως αυτό το θέμα, το να μαζεύω σπόρους και να απλά να συσσωρεύονται σε ένα δωμάτιο,
μας έφερε σε κάποια διέξοδα. Έτσι το 1999 ξεκίνησε η πρώτη γιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και το 2000 το πρώτο δίκτυο για την προστασία των τοπικών ποικιλιών. Σήμερα η έδρα του Πελίτη είναι στο μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου. Συνεχίζουμε να διανέμουμε δωρεάν παραδοσιακούς σπόρους ανά την Ελλάδα. Συνεχίζουμε τη γιορτή σπόρων που έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη στον κόσμο και επίσης κάνουμε από την πρώτη αρχή, από το 1995, είχαμε ξεκινήσει το σεμινάριο αυτό βαδίζοντας προς την αυτάρκεια, αλλά από το 2020, από τον COVID και μετά, όλο αυτό έχει γίνει ακόμα πιο εντατικό. Τώρα, όταν μιλάμε για διατροφική αυτάρκεια, αναφερόμαστε στη δυνατότητα κάποιος άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να παράγει μόνος του την τροφή, αλλά και να τις διατηρήσει. Για να υπάρξει όμως αυτό, υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες. Θα κάνουμε μια αναφορά στους περισσότερους παράγοντες για να υπάρχει μια διατροφική αυτάρκεια, αλλά εμείς μετά θα επικεντρωθούμε στο θέμα των σπόρων και και στη συντήρηση των τροφίμων. Το πρώτο πράγμα για να έχουμε διατροφική αυτάρκεια είναι η γη. Χρειαζόμαστε γη για να καλλιεργήσουμε την τροφή μας, για να καλλιεργήσουμε τους σπόρους που έχουμε. Αυτό βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά δύσκολο, γιατί η γη έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και επίσης οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς που μπορεί να έχουμε κάποια σχέση με την επαρχία έχουμε κόψει τους δεσμούς μας με το χωριό μας. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναζήτησης γης πέρα από τη γενέτειρά μας. Το άλλο σημαντικό κομμάτι για την αυτάρκεια είναι το θέμα του νερού. Χρειαζόμαστε στη γη που θα έχουμε στο αγρόκτημα που θα έχουμε να υπάρχει καθαρό πόσιμο νερό. Το να υπάρχει μια πηγή μέσα στο κτήμα, αυτό είναι ένα ιδανικό μοντέλο. Βέβαια δεν είναι πολύ εύκολο και δεν μπορεί να υπάρξει στις περισσότερες περιπτώσεις, ή αν υπάρξει αυτό θα είναι σε μια πολύ απομονωμένη περιοχή, οπότε κατευθείαν μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Για το θέμα του νερού, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επαναχρησιμοποιούμε το νερό που έχουμε μέσα από το δίκτυο, πλέοντας τα λαχανικά μας, για παράδειγμα, να κρατάμε αυτό το νερό και να το χρησιμοποιούμε στην τουαλέτα, ή να μαζεύουμε το βρόχινο νερό και αυτό να το χρησιμοποιούμε για να ποτίσουμε τα λαχανικά μας, έτσι ώστε να έχουμε μια εξοικονόμηση χρημάτων και φυσικών πόρων. Και το άλλο πολύ βασικό κομμάτι για την αυτάρκεια στη διατροφή είναι το θέμα των σπόρων. Και αυτό είναι το κομμάτι που έχει δουλέψει περισσότερο το Πελίτη και θα είναι και το κεντρικό κομμάτι της σημερινής παρουσίασης. Όταν αναφερόμαστε για σπόρους, μιλάμε για τοπικές ποικιλίες σπόρων, δηλαδή τις ποικιλίες που καλλιεργούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Και τώρα, γιατί είναι όμως σημαντικό να έχουμε αυτούς τους σπόρους, τις τοπικές ποικιλίες? Οι τοπικές ποικιλίες έχουν φτάσει σε εμάς έχοντας αντιμετωπίσει μια σειρά από αντικσότητες, δυνατούς ανέμους, ασθένειες, έντομα κλπ. Οπότε μπορούν και προσαρμόζονται καλύτερα σε αυτό που ονομάζεται σήμερα κλιματική αλλαγή. Έχουν επίσης χρώματα, αρώματα και γεύσεις, κάτι που δεν υπάρχει στις μοντέρνες ποικιλίες. Και επίσης ο αγρότης καλλιεργητής μπορεί να κρατάει το δικό του σπόρο για την επόμενη χρονιά. Και αυτό είναι και ένα από το κομμάτι που κάνει αυτάρκη τον αγρότη καλλιεργητή. Και το άλλο πολύ σημαντικό σε σχέση με τις τοπικές ποικιλίες είναι ότι κάθε φορά που χάνουμε μια ποικιλία, χάνουμε
ένα κομμάτι από την ελευθερία και τη δημοκρατία της χώρας, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας όλης. Πώς μπορούμε να βρούμε τοπικούς σπόρους? Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις τοπικές ποικιλίες το 1991, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Σήμερα θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αφύπνιση και υπάρχουν πάρα πολλά δίκτυα ανά την Ελλάδα και αρκετοί καλλιεργητές και είναι πιο εύκολο το να βρούμε παραδοσιακούς σπόρους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως την αναζήτηση των σπόρων μέσα από το ίδιο μας το σπίτι, από τον παππού, τη γιαγιά, τον πατέρα, τους θείους και τα λοιπά. Και βρίσκοντας αυτούς τους σπόρους, κατευθείαν γνωρίζουμε την ιστορία της οικογένειάς μας μέσα από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία που πιθανόν μέχρι τώρα δεν την ξέραμε. Και επίσης το άλλο είναι ότι ακόμα και αν έχουν χαθεί κάποιες ποικιλίες, μπορεί αυτοί οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που βρίσκονται στο οικογενειακό μας περιβάλλον να μας πούν ιστορίες για αυτούς τους σπόρους που επίσης εμείς αυτή τη στιγμή τους αγνοούμε. Αγνοούμε αυτές τις ιστορίες. Μπορεί οι σπόροι αυτοί να ήρθαν από τους πρόσφυγες παππούδες μας. Μπορεί να ήρθαν από κάποιους άλλους συγγενείς μας. Ή μπορεί κάποιοι δικοί μας να τους καλλιεργούσαν για να κάνουν συγκεκριμένα φαγητά. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες και πολύ ωραίες που είναι σημαντικό να τις ξέρουμε, γιατί κάθε φορά που παίρνουμε ένα σπόρο, παίρνουμε και αυτή την ιστορία και κάνουμε με αυτόν τον τρόπο μια σύνδεση με τους προγόνους μας. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να αναζητήσουμε σπόρους οπουδήποτε ταξιδεύουμε για αναψυχή, για τουρισμό, για επαγγελματικούς λόγους. Και επίσης πάντα να ρωτάμε και για τις ιστορίες που συνδέουν αυτούς τους τόπους με αυτούς τους σπόρους. Και έτσι γνωρίζουμε τους ανθρώπους μέσα από μια άλλη τελείως διαφορετική οπτική γωνία, μέσα από τους σπόρους που καλλιεργούν. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι εμείς να μοιραζόμαστε αυτούς τους σπόρους και να τους δίνουμε σε άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να συνεχίζει αυτή η ιστορία των σπόρων. Όσο αφορά το πελίτη, εμείς στέλνουμε σπόρους από τον Νοέμβριο και μετά, μέχρι την ώρα που εξαντλούνται τα αποθέματά μας και επίσης μέσα από τις γιορτές που κάνουμε και τις ανοιχτές εκδηλώσεις. Οπότε θεωρώ ότι πλέον είναι αρκετά εύκολο για κάποιον που αναζητάει παραδοσιακούς σπόρους να βρει μέσα από αυτούς τους τρόπους που αναφέραμε. Και επίσης και στη Μυτιλίνη που είναι η έδρα της Ηλιακτίδας υπάρχουν και εκεί τοπικές δράσεις από παλιά που διατηρούν παραδοσιακές ποικιλίες και βέβαια το ίδιο το νησί είναι πάρα πολύ πλούσιο όσο αφορά τις τοπικές ποικιλίες. Εδώ να πούμε ότι γενικότερα η Ελλάδα είναι μία από τις σημαντικότερες χώρες στον κόσμο για τις τοπικές ποικιλίες. Καταλαμβάνουμε τη 17η θέση παγκοσμίως. Έχουν και αυτό μας κάνει πολύ πλούσιους γιατί μιλάμε για μια γεωργία που έχει ξεκινήσει εδώ και 10.000 χρόνια, οπότε σε όλα αυτά τα χρόνια οι αγρότες καλλιεργητές καλλιεργούσαν, επιλέγαν σπόρους και συνεχίζαν να καλλιεργούν και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ποικιλίες. Επίσης έχουμε πάρα πολλά μικροκλίματα και έντονο ανάγλυφο, καταράχτες, βουνά, απομονωμένες περιοχές, νησιά, απομονωμένα, που αυτό επίσης βοηθάει στη δημιουργία των πολλών διαφορετικών ποικιλιών. Και το άλλο είναι ότι η Ελλάδα είναι σε ένα από τα κέντρα εξάπλωση των τοπικών ποικιλιών με βάση το Βαβίλοφ. Έτσι, με όλο αυτό πλέον μπορούμε να βρούμε πάρα πολλούς σπόρους στη χώρα μας. Κάνουμε ένα ταξίδι, πάμε στη Μυτιλίνη, σε ένα χωριό και βρίσκουμε μια γιαγιά, έναν παππού που έχει σπόρους. Κάθε φορά που
που παίρνουμε, που κάποιος άνθρωπος μας δίνει σπόρους, είναι ουσιαστικά να μας ανοίγει την καρδιά του και το σπίτι του και είναι πολύ σημαντικό εμείς αυτό να το τιμούμε. Παίρνουμε τους σπόρους και έχουμε πάρει μια ντομάτα, για παράδειγμα, και αυτή θα την καλλιεργήσουμε για να τη βγάλουμε έξω. Κάθε φορά που έχουμε μια σπάνια ποικιλία στα χέρια μας, δεν βάζουμε για σπορά όλους τους σπόρους. Βάζουμε τη μισή ποσότητα, έτσι ώστε αν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα, να μπορούμε να έχουμε σπόρους για να ξαναφυτέψουμε, για να ξανασπείρουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και ιδίως φέτος, έτσι όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα που βρέχει συνέχεια, να σπείρουμε και λόγω του καιρού, των έντονων βροχοπτώσεων, να καταστραφούν τα φυτά μας. Οπότε αν εμείς έχουμε βάλει όλη την ποσότητα των σπόρων που έχουμε στα χέρια μας, ουσιαστικά θα τη χάσουμε αν συμβούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Και επίσης αυτό το απόθυμα, το μικρό που κρατάμε χωρίς να το σπείρουμε, θα το κρατήσουμε μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περίοδου, γιατί πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος οι σπόροι μας ή μετέπειτα τα φυτά μας να καταστραφούν από κάποιο, ξέρω, μπορεί να μπει μια γελάδα ξαφνικά στον κήπο μας και να μας καταστρέψει τη σοδιά ή να πάει ένας τυφλοπόντικας να μας φάει τα φυτά. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σε ένα σημείο στο σπίτι μας πάντα ασφαλής κάποια ποσότητα σπόρου. Τώρα, έχουμε βάλει τις ντομάτες μας, για παράδειγμα, έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει φυτά και τις μεταφυτεύουμε έξω στον κήπο. Η μεταφύτευση γίνεται όταν το πάχος του φυτού αποκτήσει σκληρύνει και γίνει το πάχος του όπως ένα μολύβι, το βάζουμε, μεγαλώνει το ματιά μας. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε στις ντομάτες είναι ότι στην αρχή δεν τις ποτίζουμε αρκετά, δηλαδή ρίχνουμε ένα ποτήρι νερό τη μια αναβδομάδα και αυτό το κάνουμε ώσπου να δέσει το λουλούδι. Από τη στιγμή που θα δέσει το λουλούδι και μετά μπορούμε να ποτίζουμε κανονικά. Γιατί έχουμε πολλές φορές που μας ρωτάνε κάποιοι, μα οι ντομάτες μας μεγάλωσαν, έγιναν θηρία, αλλά δεν έχουν λουλούδια. Το πρόβλημα είναι ότι ρίχνουμε πάρα πολύ νερό και οι ντομάτες τα ρίχνουν τα λουλούδια σε αυτή την περίπτωση. Έχει μεγαλώσει λοιπόν η ντομάτα μας, έχει κάνει τον καρπό, τους πρώτους καρπούς, έχει δέσει καρπό. Και αυτός θα είναι ο καρπός που θα κρατήσουμε για να πάρουμε σπόρο. Αυτό που έλεγαν παλιότερα και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, είναι ότι παίρνουμε από τους πρώτους καρπούς παίρνουμε τους σπόρους για την επόμενη χρονιά. Εμείς βέβαια προτείνουμε ότι δεν θα πάρουμε σπόρους μόνο από τους πρώτους καρπούς. Είναι καλό να πάρουμε και στη μέση της καλλιεργητικής περίοδου και προς το τέλος, γιατί αν παίρνουμε συνέχεια σπόρους από τους πρώτους καρπούς, θα δημιουργήσουμε πρώιμες ποικιλίες. Και τουλάχιστον για μας που είμαστε ερασιτέχνες καλλιεργητές και θέλουμε να έχουμε παραγωγή σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου, για παράδειγμα όλο το καλοκαίρι αν έχουμε ντομάτες, δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε ντομάτες για 15 μέρες και μετά να μην έχει ντομάτες το φυτό μας. Οπότε παίρνουμε τους πρώτους καρπούς, βγάζουμε τους σπόρους, μετά από ένα μήνα παίρνουμε ξανά τους επόμενους καρπούς, ξεχωρίζουμε τους σπόρους και αργότερα πάλι τον Αύγουστο, συγγνώμη, ή και το Σεπτέμβριο επίσης μπορούμε να πάρουμε τους σπόρους. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα ότι τις γονιμοποίησεις των φυτών από άλλες ποικιλίες. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι οι ποικιλίες μπερδεύονται όταν μιλάμε για τα ίδια είδη, δηλαδή ντομάτα με ντομάτα, αγγούρι με αγγούρι. Δεν μπορεί να γίνει γονιμοποίηση ντομάτα με πεπόνι. Και αυτό το λέω γιατί ακριβώς πριν λίγες μέρες απάντησα σε ένα τέτοιο ερώτημα μιας κυρίας.
Οπότε, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα προστασίας για την καθαρότητα των ποικιλιών, αλλά αν δεν έχετε τις γνώσεις ή τη δυνατότητα να κρατήσετε αυτά τα μέτρα που θα πούμε, θα ήθελα να σας πω να μην στεναχωριέστε. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου αν δεν κρατήσουμε την απόλυτη καθαρότητα στις ποικιλίες μας. Το σημαντικό είναι να μπούμε στη διαδικασία, να καλλιεργούμε και να κρατάμε το σπόρο και σιγά σιγά όσο προχωράμε και μαθαίνουμε κάποια πράγματα, θα βελτιώνουμε και κάποιες συνθήκες. Όσο αφορά λοιπόν την καθαρότητα των ποικιλιών για την ντομάτα, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, γιατί οι ντομάτες είναι αυτογονιμοποιούμενα φυτά, έχουν και το αρσενικό και το θηλυκό μέρος μαζί, οπότε σε ένα λουλούδι, δηλαδή στο ίδιο λουλούδι υπάρχει και το αρσενικό και το θηλυκό μέρος, οπότε γίνεται η γονιμοποίηση από το ίδιο το λουλούδι. Η απόσταση απομόνωσης είναι τα 100 μέτρα ποικιλία από ποικιλία στις ντομάτες και μπορούμε να πάρουμε ένα τούλι από μπουμπουνιέρες, από βαφτίσεις, από γάμους, να το βάλουμε εκεί που σχηματίζεται το λουλούδι, θα το κλείσουμε και όταν δέσει η ντομάτα, γίνει δηλαδή ο σχηματιστεί ο καρπός, θα βγάλουμε αυτό το τούλι, θα δέσουμε εκεί μία κορδέλα και θα ξέρουμε ότι αυτός ο καρπός έχει γίνει με προστασία από άλλες ποικιλίες και από αυτόν τον καρπό θα πάρουμε την ντομάτα για το σπόρο της ντομάτας για την επόμενη χρονιά. Τώρα, αν έχουμε όμως πιπεριές, εκεί θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μικρό θερμοκήπιο, να βάλουμε περίπου 10 φυτά μέσα, τα τυχώματα του θερμοκηπίου θα τα κάνουμε με κουρτίνα βουάλ που υπάρχει στο εμπόριο, έτσι ώστε να περνάει το νερό, να περνάει το φως, αλλά να μην περνάει η γύρι. Και με αυτόν τον τρόπο απομονώνουμε και τις πιπεριές, το ίδιο και για τις μελιτζάνες, το ίδιο και για τα αγγούρια. Αν έχουμε καλαμπόκια, εκεί υπάρχουν δύο τρόποι για να προστατέψουμε τα φυτά μας από ανεπιθύμητες διασταυρώσεις. Στο καλαμπόκι θέλουμε μια απόσταση 1000 μέτρων από άλλες ποικιλίες καλαμποκιού. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση και οι περισσότεροι δεν μπορούμε να την διατηρήσουμε αυτή την απόσταση. Βέβαια, η απόσταση μπορεί να μικρύνει αν υπάρχουν φυτοφράκτες ή κτίρια, αλλά πάλι είναι πολύ εύκολη η γονιμοποίηση του καλαμποκιού από άλλα καλαμπόκια. Οπότε το ένα που μπορούμε να κάνουμε είναι η χρονική απομόνωση, δηλαδή έχουμε μια πολύ πρώιμη ποικιλία, μπορούμε να τη φυτέψουμε την ίδια εποχή που βάζει και ο γείτονάς μας ή εμείς, γιατί μπορεί να καλλιεργούμε και πάνω από μία ποικιλίες. Οπότε θα γίνει η ανθοφορία πολύ νωρίς, θα κλείσει και μετά θα ανθίσουν οι άλλες ποικιλίες καλαμποκιού. Ή το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι όταν σχηματιστεί η ρόκα, που είναι το θηλυκό μέρος στο καλαμπόκι, θα πάρουμε μία χαρτοσακούλα, θα τη σκεπάσουμε τη ρόκα με τη χαρτοσακούλα και όταν θα ανθίσει από πάνω μετά από λίγες μέρες το αρσενικό μέρος, η γύρι, θα σπάσουμε την κορυφή, θα ανοίξουμε τη χαρτοσακούλα, θα ρίξουμε πάνω στις τρίχες που υπάρχουν στη ρόκα τη γύρι και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η γονιμοποίηση, θα κάνουμε μόνοι μας δηλαδή τη γονιμοποίηση και θα ξανακλείσουμε τη ρόκα με τη σακούλα. Είναι αρκετά εύκολος αυτός ο τρόπος. Υπάρχει σχετικό βίντεο στο YouTube, στο κανάλι του Πελίτη και μπορείτε να το βρείτε και μέσα στους συνδέσμους που έχω βάλει στη συζήτηση. Τώρα, αν έχουμε κολοκύθες και εκεί πάλι είναι σχετικά εύκολο να κάνουμε μόνοι μας γονιμοποίηση,
Επίσης, οι κολοκύθες γονιμοποιούνται πολύ εύκολα. Αν προσέξετε στις κολοκύθες, το ένα λουλούδι αναπτύσσεται πολύ κοντά στον κορμό του φυτού και είναι το φιλικό μέρος, και το άλλο, το αρσενικό λουλούδι, κάνει ένα στέλεχος και ανεβαίνει αρκετά ψηλά. Οπότε, στο θηλυκό θα πάρουμε πάλι ένα ζηλοτέιπι, ένα μανταλάκι, και θα πάμε και θα κλείσουμε τα πέταλά του, και όταν θα ανθίσει το αρσενικό λουλούδι, αυτό που θα κάνει ένα μεγάλο στέλεχος, θα το κόψουμε, θα το πάμε στο θηλυκό λουλούδι, θα βάλουμε το ένα λουλούδι να κοιτάει το άλλο, θα κλείσουμε γύρω-γύρω με ένα μανταλάκι ή με κάποιον άλλο τρόπο ότι έχει ο καθένας τα πέταλά τους, έτσι ώστε να μην πάρουν γύρω από αλλού, και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε μόνοι μας γονιμοποίηση στα κολοκύθια. Και επίσης εκεί θα βάλουμε ένα ξύλο, μια βέργα αρκετά ψηλή, έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε ποια είναι η κολοκύθα που έχουμε γονιμοποιήσει μόνοι μας. Γιατί όταν θα γίνει φθινόπωρο σε εκείνο το σημείο, η κολοκύθα θα έχει πάρα πολλά φύλλα, πολλούς άλλους καρπούς, οπότε πιθανόν θα είναι δύσκολο να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την κολοκύθα αν δεν έχουμε βάλει αυτό το ξύλο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αν είσαστε καινούργοι στη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών, μην στεναχωριέστε αν δεν μπορείτε να κρατήσετε απόλυτα την καθαρότητα των ποικιλιών που κρατάτε. Είναι μια διαδικασία και εμπειρία που θέλει χρόνο, θέλει πολύ υπομονή, και το σημαντικό είναι ότι μπήκατε σε ένα δρόμο και σε μια διαδικασία. Το αποτέλεσμα θα έρθει σιγά σιγά μέσα στην πορεία των χρόνων. Τώρα, έχουμε πάρει την ντομάτα, τον καρπό δηλαδή, που έχουμε σημαδέψει, έχει οριμάσει. Για να πάρουμε το σπόρο της ντομάτας, είναι την ίδια περίοδο που την τρώμε κιόλας, όπως θα την κόψουμε για να την κάνουμε μια σαλάτα. Την ίδια στιγμή μπορούμε να καθαρίσουμε και τους σπόρους για να τους κρατήσουμε για την επόμενη φορά. Στις ντομάτες επίσης είναι πολύ εύκολος ο τρόπος να κρατήσουμε τους σπόρους. Κόβουμε στη μέση οριζόντια τη ντομάτα, τη ζουλάμε μέσα σε ένα σουρωτήρι, πέφτουν όλοι οι σπόροι με τις βλένες, ρίχνουμε άφθονο νερό από τη βρύση, ξεπλένουμε τους σπόρους, με τα χέρια μας πιέζουμε ελαφριά τους σπόρους, φεύγουν οι διάφορες βλένες, τους καθαρίζουμε και μετά βάζουμε αυτούς τους σπόρους σε μια λαδόκολλα, στο νίσκιο, σε καλά ριζόμενο μέρος, και περίπου σε μία εβδομάδα θα στεγνώσουν οι σπόροι και θα μπορέσουμε να τους αποθηκεύσουμε. Αυτό όσο αφορά τις ντομάτες. Αν πάμε όμως να πάρουμε σπόρο από τα αγκούρια, εκεί θα πρέπει να αφήσουμε τα αγκούρια να συνεχίζουν να οριμάζουν, θα ξεραθεί το ποδαράκι που ενώνει το αγκούρι, τον καρπό δηλαδή, με το φυτό, θα κυτρινίσει, δεν θα είναι πλέον κατάλληλο στο να το φάμε, και θα πάρουμε μετά αυτό το καρπό του αγκουριού, θα τον κόψουμε οριζόντια, και μέσα σε έναν κουβά με νερό θα ρίξουμε όλους τους σπόρους και τις βλένες που έχει. Θα ξεπλύνουμε με τα χέρια μας, εκεί θα τρίψουμε όλο αυτό το υλικό. Οι σπόροι που είναι καλοί θα κάτσουν στον πάτο του κουβά, και οι σπόροι που δεν έχουν οριμάσει ή διάφορες βλένες και τα λοιπά, θα ανεβούν στην επιφάνεια. Θα αδειάσουμε προσεκτικά όλο αυτό το υλικό να φύγει, και αν το επαναλάβουμε 2 με 3 φορές, στο τέλος θα δούμε ότι υπάρχει στον πάτο καθαρός σπόρος, όριμος, και πάλι θα το στραγγίσουμε σε ένα σφυρωτήρι, θα τον βάλουμε σε λαδόκολλα και για μια εβδομάδα, όπως θα κάναμε και με τις ντομάτες. Αν έχουμε μελιτζάνες, και εκεί πάλι ο σπόρος, ο καρπός, θα πρέπει να οριμάσει πάρα πολύ, δεν θα είναι την ώρα που μπορούμε να τον φάμε,
Και κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο μπορούμε να χαράξουμε τον καρπό έτσι ώστε να αρχίσει να σαπίζει και μετά θα τον πάρουμε, θα τον ρίξουμε μέσα σε ένα κουβά με νερό και θα δούμε τα σημεία που έχει σαπίσει η μελιτζάνα μας πως ξεχωρίζουν πολύ εύκολα οι σπόροι. Αν όμως για κάποιο λόγο δεν έχει σαπίσει εκείνο το σημείο η μελιτζάνα μας, μπορούμε να την κόψουμε σε μικρά κομμάτια, να τη βάλουμε μέσα στο σαν κουβά με νερό, θα το αφήσουμε ένα βράδυ και την επόμενη το πρωί θα πάμε, θα τρίψουμε τα χέρια μας στις άρκες που θα έχουν μαλακώσει και οι σπόροι, όσοι σπόροι είναι όριμοι, καλοί, θα κάτσουν κάτω στο μπάτο του κουβά που έχουμε βάλει τις μελιτζάνες και πάλι θα διάσουμε 2-3 φορές και θα δούμε στο τέλος κάτω το σπόρο που είναι όριμος και καλός για να τον καλλιεργήσουμε. Και πάλι η ίδια διαδικασία με τη λαδόκολα, σκιά κτλ. Τώρα, αν έχουμε καρότα, σπόρο θα πάρουμε το δεύτερο χρόνο. Και επίσης θα πρέπει να προσέξουμε αν υπάρχουν άγρια καρότα στην περιοχή μας, όπου θα πρέπει να κόψουμε τα κεφάλια από τα άγρια καρότα, να μην γίνει ανθοφορία δηλαδή από τα άγρια, γιατί μπερδεύονται πολύ εύκολα με τα καλλιεργούμενα και είναι πιο ισχυρά. Τα άγρια καρότα αυτή την εποχή έχουν σπόρο, ανθίζουν τώρα. Υπάρχει πάλι σχετικό βίντεο στο κανάλι του YouTube για τα άγρια καρότα για να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε. Και αφήνουμε τα φυτά, γίνεται η γονιμοποίηση και μετά θα τρίψουμε αφού ξεραθεί το ανθοφόρο στέλεχος που έχει τους σπόρους, θα τους τρίψουμε και θα κρατήσουμε το σπόρο του καρότου. Το δεύτερο χρόνο είπαμε στα καρότα. Και επίσης όλα αυτά τα φυτά που δίνουν το δεύτερο χρόνο σπόρο μπορούμε να τα βάζουμε σε μία γωνία έτσι ώστε να μην μας ενοχλούν στις εργασίες μέσα στον κήπο μας. Τα άλλα φυτά που μας δίνουν δεύτερο χρόνο, το δεύτερο χρόνο σπόρο είναι το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο. Αρκετοί καλλιεργητές βάζουν τη μια χρονιά τα φυτά και μετά παίρνουν μπάλα χώμα τους μαζί με το φυτό και το μεταφυτεύουν σε άλλο σημείο έτσι ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν στο σημείο που ήταν τα λάχανα ή τα μπρόκολα ή τα πράστα για να μην τους ενοχλούν στις καλλιεργητικές εργασίες που έχουν στον κήπο τους. Είναι μια διαδεδομένη τεχνική αυτή για όσους καλλιεργούν και κρατάνε σπόρο από αυτά τα είδη. Τώρα, στα λάχανα είναι καλό να σκίσουμε από πάνω με ένα μαχαίρι το κεφάλι, να κάνουμε έναν σταυρό και μέσα από εκεί θα πεταχτεί το ανθοφόρο στέλεχος, όπου θα κάνει λουλούδι, θα δέσει, και μετά αφού ξεραθεί, δημιουργεί μια κάψουλα, θα τη βάλουμε μέσα σε ένα τσουβάλι, θα τη χτυπήσουμε με ένα ξύλο ή με τα πόδια μας και μετά εκεί θα πάρουμε και με τον άνεμο θα διώξουμε, θα καθαρίσουμε, θα λιχνίσουμε τους σπόρους. Δηλαδή, σε ένα σημείο που φυσάει, παίρνουμε ένα ταψί και βάζουμε όλο αυτό το υλικό που έχει τους σπόρους και τα ξύλα, τα ξερά, τις φλούδες και οτιδήποτε άλλο και βάζουμε στο πάτωμα ένα ακόμα ταψί, θα το σηκώσουμε το πρώτο ψηλά και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το αδειάζουμε, να αδειάζουμε το υλικό στο ταψί που βρίσκεται στο πάτωμα, σε σημείο όμως που φυσάει. Και αυτό σιγά σιγά θα δούμε ότι θα καθαρίζει, ο άνεμος θα πάρει όλα τα ελαφριά υλικά, θα τα απομακρύνει και στο τέλος θα μείνει καθαρός ο σπόρος μας. Αυτό το κάνουμε στο λάχανο, στο κουνουπίδι, στο μπρόκολο, στη ρόκα θα το κάνουμε,
που έχουν, δημιουργούν κάψουλες και πρέπει να τις σπάσουμε αυτές τις κάψουλες με κάποιο τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τη ρόκα, που είναι ένα πολύ κοινό λαχανικό και τελευταία διαδίδεται πάρα πολύ, τις παίρνουμε στις αρχές του φθινοπόρου, την απολαμβάνουμε σαν λαχανικό μέσα στη διάρκεια του χειμώνα και αυτή την εποχή τώρα έχει σποριάσει και μέχρι τον Ιούνιο μπορούμε να την καθαρίσουμε, να πάρουμε το σπόρο. Όσοι είσαστε εκπαιδευτικοί, η ρόκα είναι ένα ιδανικό φυτό για να χρησιμοποιηθεί σε σχολικούς κήπους και να μπορέσετε να προλάβουν οι μαθητές να δουν όλο τον κύκλο, δηλαδή από τη σπορά που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι τη συλλογή του σπόρου που μπορεί να γίνει λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία. Τώρα, νομίζω ότι τα βασικά λαχανικά τα έχουμε αναφέρει για το πώς θα πάρουμε σπόρο. Όσο είπαμε για το στέγνωμα των σπόρων, πάντα τους σπόρους τους βάζουμε σε ίσκιο, καλά εριζόμενο μέρος. Χρησιμοποιούμε λαδόκολλα, γιατί δεν κολλάνε σπόροι πάνω στη λαδόκολλα. Και επίσης, αν έχουμε μεγάλους σπόρους, όπως είναι τα φασόλια, τα καλαμπόκια, τους ανακατεύουμε τους σπόρους έτσι ώστε να στεγνώσουν ομοιόμορφα. Και μετά έχουμε την αποθήκευση των σπόρων. Αφού οι σπόροι μας έχουν στεγνώσει, θα πρέπει να τους αποθηκεύσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γυάλινα βάζα, χάρτινα σακουλάκια, μεταλλικά βάζα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως και παλιές κάλτσες, καλτσών ή κομμάτια από μπλούζες ή φασμάτα που δεν τα χρειαζόμαστε. Ένας βασικός παράγοντας για το πώς θα αποθηκεύσουμε τους σπόρους είναι αν στο σημείο που θα τους βάλουμε είναι μια αποθήκη που υπάρχουν τροκτικά ή όχι. Αν υπάρχουν τροκτικά, ποντίκια ή άλλα μικρά τροκτικά, καταλαβαίνετε ότι οι σπόροι θα πρέπει να μπουν μέσα σε γυάλινα ή σε μεταλλικά βάζα. Αν όμως δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μπορούν να μπουν και σε χάρτινα συσκευασίες ή σε ένα κομμάτι ύφασμα. Επειδή οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε αποθήκη ξεχωριστή για να συντηρήσουμε τους σπόρους, και οι περισσότεροι μπορεί να καλλιεργείται σε μπαλκόνια και σε ένα ντουλάπι σε μια αποθήκη τροφίμων αν έχετε στο σπίτι ή σε ένα ντουλάπι της κουζίνας μπορείτε να βάλετε τους σπόρους σας. Σε αυτή την περίπτωση θα προσέξετε μόνο να είναι μακριά από τον απορροφητήρα γιατί μπορεί να πάρουν η υγρασία και να χαλάσουν οι σπόροι μας. Στην αποθήκευση πάντα γράφουμε κάποιες πληροφορίες επάνω, παράδειγμα, ντομάτα μήλο 2022, νόστιμη ή ντομάτα κεραμαρίας κτλ. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθάνε για να φέρουμε γρήγορα στο νου μας για το ποια ποικιλία είναι αυτή που έχουμε και τι χαρακτηριστικά έχει, που μας είναι χρήσιμα όταν θα βγάλουμε ξανά τους σπόρους για να τους καλλιεργήσουμε. Και επίσης είναι καλό στη διάρκεια της αποθήκευσης που ξεκινάει συνήθως από το Σεπτέμβριο μέχρι τις αρχές και τα μέσα του επόμενου χρόνου κατά διαστήματα να ελέγχουμε τη συλλογή με τους σπόρους που έχουμε γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο έντομο, μπορεί να αυξηθεί η υγρασία, μπορεί χίλια δυο και να καταστραφεί η συλλογή μας. Θα υπάρξει δηλαδή κάτι που δεν το έχουμε υπολογίσει. Στην αποθήκευση των σπόρων αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε είναι η υγρασία και η θερμοκρασία. Όσο μεγαλύτερη είναι η υγρασία και η θερμοκρασία, τόσο μικραίνει η διάρκεια ζωής των σπόρων μας. Οπότε φροντίζουμε να έχουμε χαμηλή υγρασία, χαμηλή θερμοκρασία και στους σπόρους και στον περιβάλλοντα
χώρο. Όσο αφορά για τη διάρκεια ζωής των σπόρων, οι σπόροι έχουν μια διάρκεια ζωής από 1 μέχρι 5 χρόνια, κατά κύριο λόγο. Ο μαϊντανός έχει διάρκεια ζωής 1 χρόνο. Πολύ γρήγορα χάνει τη βλαστική του ικανότητα. Οπότε κάθε χρόνο θα πρέπει να τον φυτεύουμε για να έχουμε δικό μας σπόρο ή να αφήνουμε και κάποια στον κήπο μας ένα σημείο που θα ρίξουμε κατευθείαν στη γη το σπόρο έτσι ώστε να φυτρώνει και μόνος του. Οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες, τα πιπέρια, τα φασόλια, αυτά σαν χρόνος διάρκειας είναι περίπου στα 5 χρόνια. Μπορούμε δηλαδή να σπείρουμε αυτούς τους σπόρους ξανά. Τώρα, τους σπόρους δεν χρειάζεται να τους βάλουμε όσο αφορά την αποθήκευσή τους σε κάποιο ψυγείο. Είπαμε σε ένα απλό ντουλάπι της κουζίνας μας είναι ok. Σε ψυγείο μπορούμε να βάλουμε μόνο, προτείνουμε να βάλουμε είτε τα φασόλια είτε τα καλαμπόκια. Αυτά επειδή βγάζουν κάποια έντομα στη διάρκεια της αποθήκευσης, είναι λίγο επικίνδυνο να τα διατηρούμε εκτός ψυγείου και γι' αυτό προτείνουμε να τα βάλετε, αν έχετε κάποιο χώρο, μέσα στο ψυγείο. Έτσι κι αλλιώς οι ποσότητες που διατηρούμε για τον κήπο μας είναι σχετικά μικρές. Όσο αφορά την κατάψυξη, δεν την προτείνουμε την κατάψυξη και για το λόγο που είπαμε ότι μιλάμε για αυτάρκεια, διατροφική αυτάρκεια, οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε διατήρηση αυτών των σπόρων εκεί και εξόδημα ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Εγώ θα ήθελα να βάλω μία τελεία λίγο μέχρι εδώ και να, αν υπάρχουν κάποιες απορίες για τα πράγματα που αναφέρθηκαν, για τα θέματα που αναφέρθηκαν, να απαντήσω σε κάποιες απορίες και μετά να συνεχίσω. Να πω ότι μπορείτε να παίρνετε το λόγο πατώντας την ανάταση χεριού, το raise hand στο κουμπάκι reactions που βρίσκεται κάτω στην μπάρα του μενού και να σας δίνουμε το λόγο έναν-έναν, μία-μία. Ευχαριστώ. Λίζα, αν δεν έχει κανείς να... Ναι, θα συνεχίσουμε. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, Παναγιώτη, που γιατί τελικά δεν είναι επιθυμητό να ανακατεύονται τα φυτά. Γιατί δηλαδή θέλουμε σόν και καλά να μην έρθουν σε επαφή. Ή δεν το κατάλαβα καλά. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, ακούμε κατά καιρούς ότι σε λίγο μπορεί να απαγορευθούν οι καλλιέργειες που κάνουμε στα σπίτια μας. Εσύ τι λες πάνω σε αυτό, κατά πόσο δηλαδή αληθεύει αυτό? Ναι. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα, αυτό που είπα είναι ότι δεν είναι η καταστροφή του κόσμου αν σε περίπτωση μπερδευτούν οι ποικιλίες μεταξύ τους. Δηλαδή, αν η μελιτζάνα μας πάρει γύρι και από μια άλλη μελιτζάνα, από μια άλλη ποικιλία, και ότι το σημαντικό είναι η προσπάθεια που κάνουμε και αυτό θα το πετύχουμε σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να διατηρήσουν την καθαρότητα των ποικιλιών τους για καθαρά συναισθηματικούς λόγους. Ξέρω εγώ, είναι η ντομάτα της μαμάς μου αυτή και δεν θέλω να την μπερδέψω με άλλη ντομάτα. Κάποιοι μπορεί για ιστορικούς ή αν κάποιο ίδρυμα μπορεί να κάνει κάποια μελέτη πάνω σε πολύ συγκεκριμένες ποικιλίες. Οπότε εκεί θέλει την καθαρότητα. Εμείς επειδή δεν είμαστε ούτε κάποιο ίδρυμα που να θέλουμε την απόλυτη καθαρότητα και απλοί καλλιεργητές, θεωρώ ότι δεν πειράζει αν πάρει γύρι και από άλλα φυτά. Το σημαντικό για μένα θεωρώ είναι να μπει ο κόσμος στη διαδικασία και της καλλιέργειας και της διατήρησης των τοπικών ποικιλιών και σιγά σιγά να προχωρήσει σε κάποια βήματα
έτσι, καθαρότητας. Αλλά το θέμα είναι να ξεκινήσει, να μην φοβηθεί τη διαδικασία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αλλοιωθούν κάποια χαρακτηριστικά και γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να μπερδεύονται οι ποικιλίες τους με άλλες ποικιλίες. Δηλαδή, αν ήταν, ξέρω εγώ, κόκκινη, μπορεί να βγει κόκκινο και κάτι άλλο. Ή αν ήταν πολύ νόστιμη, να χαθεί αυτή η γεύση. Ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Οπότε, επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να αλλοιωθούν κάποια χαρακτηριστικά, κάποιοι άνθρωποι φροντίζουν να κρατάνε καθαρές τις ποικιλίες τους. Είναι εντάξει σε σχέση... Σου απάντησα το... Το δεύτερο ερώτημα. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, ναι, αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει τάση από να υπάρχει έλεγχος της τροφής και έλεγχος των σπόρων. Και σήμερα υπήρχε και ένα άλλο zoom πιο μπροστά από μία οργάνωση από την Αυστρία ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομοθεσίας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα από τις οργανώσεις που προστατεύουν το φυτικό γενετικό υλικό να προστατευτούν τα δικαιώματα των αγροτών, όλων εμάς δηλαδή που διατηρούμε με τις τοπικές ποικιλίες. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι το παρελθόν είναι κάτι παγιωμένο, κάτι που έχει γίνει. Το μέλλον είναι κάτι που διαμορφώνεται. Και ναι, υπάρχει αυτή η τάση και η προσπάθεια ελέγχου της τροφής, ελέγχου των σπόρων, αλλά εμείς θα πρέπει να εστιαστούμε στο δικό μας μοντέλο που λέει ότι εμείς θέλουμε να μοιραζόμαστε τους σπόρους, θέλουμε να συνεχίζουν να καλλιεργούνται οι τοπικές ποικιλίες και να δουλέψουμε σε αυτό το μοντέλο χωρίς να έχουμε το φόβο και θα είναι μια πραγματικότητα και αυτό, αύριο μεθαύριο. Αυτή τη στιγμή, όντως, το 80% των σπόρων σε παγκόσμιο επίπεδο ελέγχεται από 4 εταιρείες. Όντως, υπάρχουν πλέον πνευματικά δικαιώματα πάνω στο σπόρο. Και γενικότερα η νομοθεσία δεν βοηθάει τους αγρότες καλλιεργητές που κρατάνε το δικό τους σπόρο. Αλλά το θέμα είναι, αν εστιαστούμε σε αυτά, θεωρώ ότι τα δυναμώνουμε. Γι' αυτό που κάνω εγώ τουλάχιστον στις ομιλίες μου είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως απλοί πολίτες, καλλιεργητές, να κρατήσουμε τον σπόρο, να τον ανταλλάξουμε μεταξύ μας, να τον μοιραστούμε, να ενισχύσουμε ως καταναλωτές τους μικρούς καλλιεργητές, τους καλλιεργητές που κρατάνε το δικό τους σπόρο. Και αυτό, να δούμε τη δική μας ευθύνη και τι μπορούμε να κάνουμε στο δικό μας μικρό κόσμο. Δεν ξέρω αν απάντησα το ερώτημά σου. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα χεράκι εδώ. Ναι, η κυρία Αρετή. Μπορεί να καλύψει πολύ και να πάρει το λόγο. Τι είπατε, με συγχωρείτε. Η κυρία Αρετή μπορεί να κάνει unmute και να πάρει το λόγο. Εντάξει, τον παίρνω. Γεια και από μένα και ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ανέφερες Παναγιώτη προηγουμένως, σχετικά με μοίρασμα σπόρων όταν ταξιδεύουμε. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγώ που πήγα στη Σουηδία φέτος, πήρα κάποιους σπόρους και θέλω να τους φυτέψω στην Ελλάδα. Όμως έχουμε διαφορετικά κλιματικά χαρακτηριστικά. Αυτό πώς επηρεάζει, αναρωτιέμαι, άμα θα μπορούσε να σχολιάσεις προς αυτό. Ναι, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι είναι καλό να μοιράζονται οι σπόροι. Αν δεν υπήρχε αυτό το μοίρασμα των σπόρων, σήμερα δεν θα είχαμε πατάτες, φασόλια, μελιτζάνες, πιπεριές, ντομάτες και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί όλα αυτά τα φυτά και όλες αυτές τις ποικιλίες έχουν έρθει από τη Λατινική Αμερική. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να μην μεταφέρουμε ασθένειες μεταφέροντας σπόρους από τη μια περιοχή σε μια άλλη, αλλά το ταξίδι των σπόρων θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και από περιοχή σε περιοχή,
μέσα σε μια χώρα, αλλά και από χώρα σε χώρα. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να είναι πιο κρύο το κλίμα, δεν θα καλλιεργηθούν εύκολα. Μπορεί να αποτύχει η καλλιεργία τους, μπορεί όμως και να πετύχει. Δεν, ακόμα και εμείς είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Αν στείλω εγώ από εδώ μια ντομάτα στην Κρήτη, μπορεί να αποτύχει. Αλλά το να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, τη θεωρώ σημαντική. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη, θα ήθελα να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω κάποιο χεράκι, Παναγιώτη, μπορείς να συνεχίσεις. Ωραία. Εδώ θα ήθελα να κάνω και μια διευκρίνηση. Αυτή τη στιγμή, τι κυκλοφορεί σε σχέση με τους σπόρους στο εμπόριο και μέσα από τα δίκτυα. Αν πάμε σε ένα γεωπονικό κατάστημα, μπορούμε να βρούμε ποικιλίες που έχουν γίνει από το πρώην Εφιάγε, από το τμήμα της λαχανοκομείας. Είναι μια σειρά, είναι ποικιλίες που πάρθηκαν από παραδοσιακές ποικιλίες, καθαρίστηκαν και μπήκαν κάποια στάνταρ σε αυτές τις ποικιλίες. Είναι η π13, η π14, οι πιπεριές, η Μελιτζάνας Λαγκαδά, το Αγκουράκι Κνωσού, η πιπεριά Καυτερή της Ιεράπετρας και άλλες ποικιλίες. Είναι εμπορικές ποικιλίες, δηλαδή κυκλοφορούν μέσα από εταιρείες και μπορούμε να τις βρούμε σε εμπορικά καταστήματα και επίσης μπορούμε να κρατάμε και εμείς το σπόρο για την επόμενη χρονιά, ακριβώς επειδή είναι ποικιλίες. Το άλλο είναι τα υβρίδια, που λέει F1 γενιά, όπου εκεί εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε σπόρο για την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να πάμε πάλι σε ένα κατάστημα να αγοράσουμε σπόρο για την επόμενη χρονιά. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι τα υβρίδια, αυτό που γράφουν τα σακουλάκια, δηλαδή F1 γενιά, δεν είναι μεταλλαγμένα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια λάθος αντίληψη στον κόσμο ότι τα πάντα είναι μεταλλαγμένα και τρώμε μεταλλαγμένα κλπ. Αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλλιεργείται καλαμπόκι γενετικά τροποποιημένο, μεταλλαγμένο δηλαδή, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Υπάρχει πολύ μεγάλος αγώνας από τα κινήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην γίνει απελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Βέβαια, γίνεται εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας μεταλλαγμένων προϊόντων, γενετικά τροποποιημένων καλαμποκιού, σόγιας κτλ. Για ζωοτροφές. Οπότε, μέσα από εκεί, ναι, υπάρχει, μπαίνει μέσα στην τροφική μας αλυσίδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γενετικά τροποποιημένα φυτά. Μόνο καλαμπόκι και αυτό στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και τα υπόλοιπα είναι υβρίδια που είναι διασταυρώσεις που γίνονται στον αγρό, χωρίς να πειράζουμε το DNA μεταφέροντες ή αφαιρώντας γονίδια από άλλα είδη. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει πάνω σε αυτό κάτι, αν έγινα σαφής, και μετά θα συνεχίσω. Υπάρχει ένα χεράκι. Ναι, ο κύριος Θεό Παγκ μπορεί να πάρει το λόγο, να ανοίξει το μικρόφωνο του. Κυρία. Σας ακούω. Δεν ακούγεστε. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, αν θέλετε. Ναι, ναι. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι το είχα κλειστό. Καλησπέρα κιόλα σε όλους. Θέλω να ρωτήσω, οι σπόροι υβριδίων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για να βγει φυτό, ας πούμε, καινούριο? Μπορείτε να καταλάβει. Πέφτει η απόδοσή τους. Αυτό που κάνουν οι επαγγελματίες καλλιεργητές είναι ότι συνήθως τους χρησιμοποιούμε και για το δεύτερο ή το πολύ και τον τρίτο χρόνο.
Αλλά υπάρχει ο νόμος του Μέντελ που λέει για τη διάσπαση των απογόνων. Δηλαδή, αυτό που θα πάρουμε εμείς θα μας δώσει τα χαρακτηριστικά που είχαν οι γονείς. Οπότε δεν θα έχουμε τη μεγάλη παραγωγή που αυτό είναι το ζητούμενο στα υβρίδια. Αν κάποιος έχει γεωπονικές γνώσεις, μπορεί ένα υβρίδιο να το σταθεροποιήσει κάνοντας επιλογές και καλλιεργώντας το για 8 χρόνια περίπου. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλος κόπος, έξοδα, χρόνος κτλ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και εγώ. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα πάνω σε αυτό το θέμα? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ για το καλαμπόκι που είπατε ότι καλλιεργείται στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Δεν κατάλαβα, είναι μεταλλαγμένο αυτό ή είναι κάτι μεταξύ υβρίδου και μεταλλαγμένο? Όχι. Μίλησα για στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Είναι το 0,5 της παραγωγής καλαμποκιού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γενετικά τροποποιημένο. Με ακούσατε? Ναι, αλλά τα μεταλλαγμένα, πόσο ξέρω, απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει άδεια, έχει δοθεί άδεια σε αυτές τις χώρες να καλλιεργούνται. Είναι οι μόνες εξαιρέσεις. Αλλά να το εμπορευτούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται. Λογικά το εμπορεύονται. Δεν το καλλιεργούν εκεί για πειραματικούς λόγους. Γίνεται κανονικά καλλιέργεια και εμπορία. Θέλω να πω, μπορούν να το εμπορευματίσουν. Να το κάνουν εμπόριο, τέλος πάντων. Να το πουλήσουν. Ναι. Άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης. Ναι. Όχι εντός όμως της Ευρώπης. Νομίζω και εντός. Η διακίνηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων εντός της Ευρώπης υπάρχει. Αυτό που είπα ότι έρχονται από τη Λατινική Αμερική ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχονται σπόροι που είναι για ζωοτροφή κατά κύριο λόγο. Οπότε και αυτό το καλαμπόκι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία πηγαίνει μέσα στην εγχώρια παραγωγή της Ευρώπης. Μάλιστα. Μήπως θυμάστε από πότε και έπειτα επιτρέπονται τα μεταλλαγμένα? Μπορώ να σας φέρω σε επαφή με κάποιους ανθρώπους στο Βέλγιο και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από αυτούς. Επειδή εγώ δεν ξέρω καλά όλο αυτό το θέμα, απλά ήμουν πρόσφατα στο Βέλγιο σε μια συνάντηση και αναφέρθηκαν εκεί αυτές τις πληροφορίες που σας λέω τώρα. Μάλιστα, okay. Το τηλέφωνο μου υπάρχει στη σελίδα του Πελίτη. Μπορείτε να με καλέσετε ή να μου στείλετε ένα μήνυμα από εκεί και να σας δώσω μετά εγώ τις πληροφορίες, να σας φέρω σε επαφή δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους στο Βέλγιο. Okay. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, να συνεχίσω. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης έχει να κάνει περισσότερο με τα προϊόντα. Το θέμα μας είναι η διατροφική αυτάρκεια. Μιλήσαμε για το ένα πολύ βασικό κομμάτι που είναι ο σπόρος, πώς παίρνουμε σπόρο, πώς τον κρατάμε. Μπορούμε να πούμε και λίγα πράγματα για την καλλιέργεια, κάποιες πολύ βασικές αρχές περισσότερο και μετά να πάμε και στα προϊόντα. Τώρα, πολύ συχνά κάποιοι άνθρωποι με ρωτάνε, εγώ η ντομάτα μου είναι άρρωστη, πέστε μου τι να βάλω. Η λογική που έχει το Πελίτη και αυτό προτείνουμε γενικότερα είναι να βλέπουμε την καλλιέργεια ως ένα σύνολο και να μην βλέπουμε απλά μόνο την ασθένεια πάνω σε ένα φυτό. Και σε αυτό το σημείο είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το έδαφος. Κάνουμε ένα ζωντανό και υγιές έδαφος και μετά δημιουργούμε φυτά υγιή
και δεν έχουμε ασθένειες. Δηλαδή, το θέμα των ασθενειών στην καλλιέργεια είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς πραγμάτων που συμβαίνουν. Για όσους από εσάς δεν έχετε κήπους, γη και καλλιεργείτε μέσα σε περιορισμένους χώρους, σε γλάστρες, ζαρντινιέρες κτλ., σαφώς είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να εμπλουτίζετε με οργανική ουσία, κομπόστ ή κοπριά, ή να ρίχνετε κάποια υγρά λιπάσματα, είτε από φύκια είτε μικροοργανισμούς, που βοηθάνε πιο γρήγορα στην βελτίωση του εδάφους. Και είναι καλό κάθε χρόνο, όταν θα τελειώνει η καλλιεργητική περίοδο ή όταν ξεκινάτε την καινούργια, να εμπλουτίζετε με το εδαφός σας αυτό που έχετε, με κάποια οργανική ουσία, κατά κύριο λόγο με κομπόστ ή κοπριά χωνεμένη, που καλό είναι να είναι από βιολογικά κτήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχει θέμα με ορμόνες που πιθανόν χρησιμοποιούνται στα ζώα. Τώρα, έχουμε ένα κήπο. Αυτό που είπαμε είναι, ξεκινάμε από το έδαφος, βλέπουμε τι έδαφος έχουμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το έδαφος. Εμείς δουλεύουμε με υπερυψωμένα παρτέρια. Είναι ένα πολύ καλό μοντέλο καλλιέργειας. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να καλλιεργήσω αν δεν έκανα την καλλιέργεια σε αυτά τα υπερυψωμένα παρτέρια. Αυτό υπάρχει στην αρχή ένα κόστος εγκατάστασης, δηλαδή το να γίνουν τα παρτέρια, αλλά από εκεί και μετά είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Μπορούμε με τα υπερυψωμένα παρτέρια, εμείς στο Πελίτη έχουμε στους 60 πόντους και στους 40 ύψος και μήκος στα 2 μέτρα και στα 3 μέτρα επί 1 μέτρο φάρδος, με ξύλα 4 εκατοστά πάχος. Όλα αυτά υπάρχουν και σε βίντεο και σε άρθρα μέσα στη σελίδα του Πελίτη. Μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές, τις κατασκευαστικές κτλ. Γεμίσαμε αυτά τα παρτέρια με χώμα μέσα από το ίδιο το κτήμα και απλά κάθε χρόνο εμπλουτίζουμε στην επιφάνεια επάνω με οργανική ουσία. Φέτος για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε και ζεόλιθο και επίσης χρησιμοποιούμε και ενεργούς μικροοργανισμούς. Δεν κάνουμε κάτι άλλο σε σχέση με φυτοπροστασία ή οτιδήποτε. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή καταρχήν τίποτα χημικό, αλλά δεν χρησιμοποιούμε ούτε κάποιους φυσικά εντομοαποθητικά ή εντομοκτώνα ή οτιδήποτε. Αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε εδαφοκάλυψη πάνω στα παρτέρια όλα, βάζουμε ένα αρκετά μεγάλο στρώμα από άχυρα, που αν δεν έχετε άχυρα εσείς μπορείτε να βάλετε τον καζόν, μπορείτε να βάλετε φύλλα ή οτιδήποτε άλλο υλικό, οργανικό, ή και να αγοράσετε κάποιο υλικό από το εμπόριο για εδαφοκάλυψη. Κάνουμε συγκαλλιέργειες, δηλαδή ανάμεσα στις φράουλες βάζουμε και κρεμμύδια, για παράδειγμα, που βοηθάνε και στο να μην σαπίζουν οι φράουλες. Βάζουμε αρκετά βότανα, μελισσόχορτο, λεβάντες, δυόσμους, επίσης ανάμεσα στα βότανα, κατηφέδες που βοηθάνε στην αντιμετώπιση για τους νηματώδεις και άλλα λουλούδια που ομορφαίνουν και το χώρο, έτσι, αισθητικά, δεν έχουν δηλαδή κάποιον λόγο για την αντιμετώπιση των ασθενειών. Και με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργώντας δηλαδή με όλες χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα υλικά, έχουμε μια αρκετά καλή παραγωγή και για τροφή, αλλά και για να κρατήσουμε σπόρους. Αυτό που
Το μεγάλο πλεονέκτημα με τα υπερυψωμένα παρτέρια είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουμε μηχανήματα, δεν έχουμε εμείς έτσι κι αλλιώς μηχανήματα, δηλαδή κάποιο τρακτέρ, φρέζες, άρωτρα και τα λοιπά. Οπότε δεν είμαστε και στη διαδικασία του να αγοράσουμε, να συντηρήσουμε αυτά τα μηχανήματα που είναι μεγάλο κόστος. Δεν χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα, δεν χρησιμοποιούμε λιπαντικά και με ένα πολύ απλό τσαπάκι χειρός ή με μια τσάπα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά στο παρτέρι. Και το άλλο το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να πάω εγώ και να κάνω όλα τα παρτέρια σε μια μέρα. Σήμερα έχω 10 λεπτά χρόνο. Θα ασχοληθώ με το ένα παρτέρι. Θα το καθαρίσω, θα φυτέψω ή θα το ξεβοτανίσω. Ούτε χρειάζεται να κόψω όλα τα χόρτα που είναι μέσα στον κήπο, που σε χρονιές όπως είναι φέτος, που βρέχει συνέχεια και μεγαλώνουν τα χόρτα, δεν μπορούμε να τα παλέψουμε. Θεωρώ έτσι για ανθρώπους που είναι μεγάλοι σε ηλικία, νεαρά άτομα που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με τη γεωργία, ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Τα υπερυψωμένα παρτέρια είναι πάρα πολύ καλή λύση και επίσης μπορούμε να δουλέψουμε συντροφικά και αυτό είναι μια πολύ καλή πρόταση και για σχολεία. Δηλαδή οι μαθητές δουλεύουν ο ένας απέναντι από τον άλλον, έχουν τα δικά τους παρτεράκια. Είναι για μένα εξαιρετική η πρόταση. Ξεκινήσαμε από το 2019 να καλλιεργούμε σε υπερυψωμένα παρτέρια στο Πελίτη και ουσιαστικά λύσαμε πάρα πολλά θέματα που είχαμε πάνω στην καλλιέργεια που δεν μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με το θέμα της καλλιέργειας ή τα υπερυψωμένα παρτέρια και μετά να πάω παρακάτω. Ωραία, δεν βλέπω κάτι, οπότε συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, συνεχίζω έτσι, δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Τώρα, θα πάμε τώρα στη συλλογή των βοτάνων, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όταν πήγα πρώτη φορά στο Δαστόκα των Ευρωκοπίου, όπου εκεί ξεκίνησα και το Πελίτη, είχα δει ανθρώπους τέτοια εποχή να μαζεύουν και λίγο πιο νωρίς, το Μάιο μήνα, να μαζεύουν τα ραδίκια και να τα στεγνώνουν στο νήσιο. Δεν είχα ξαναδεί μέχρι τότε την αποξήρανση ραδικιών. Οπότε η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια όσο αφορά τα βότανα και τα βρόσιμα χόρτα και υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες τρώγοντας άγρια χόρτα. Για τους ξένους είναι πολύ άγνωστα τα άγρια βρόσιμα χόρτα. Φιλοξενήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους από το εξωτερικό και όταν τους δώσαμε να φάνε άγρια χόρτα, μας ρωτούσαν τι είναι αυτά, πώς τα μαζεύετε, τι κάνετε. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που είναι καλό να τους τηρούμε όσο αφορά τη συλλογή άγριων χόρτων και βοτάνων. Το ένα είναι ότι μαζεύουμε από περιοχές που είναι καθαρές, δηλαδή δεν πάμε κοντά στον αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμους, γιατί υπάρχει επιβάρηση από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Χρησιμοποιούμε μαχαίρι ή κάποιο ψαλίδι για να μαζέψουμε τα βότανα, έτσι ώστε να μην τα τραυματίσουμε, να τα τραυματίσουμε όσο γίνεται λιγότερο. Επίσης, μαζεύουμε μόνο όσα χρειαζόμαστε, δεν ξεπατώνουμε όλο τον τόπο εκεί, αφήνουμε και κάποια φυτά να σποριάσουν για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα άγρια φυτά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι έχει να κάνει με φύλλο, τα βότανα είτε τα χόρτα που μαζεύουμε και θέλουμε να τα συντηρήσουμε, τα συντηρούμε στο νήσιο.
μπορούμε να κάνουμε τελάρα που θα βάλουμε ένα χοντρό χαρτί ή σίτα πλαστική και όχι μεταλλική, γιατί οξυδώνεται πολύ εύκολα. Αν βάλουμε άλλες σίτες, δεν προτείνονται. Σε αυτά τα τελάρα μπορούμε να κάνουμε 4 ποδαράκια από κάτω, έτσι ώστε να περνάει ο αέρας και να στεγνώνουν τα βότανά μας. Και σκιερό μέρος, καλά αεριζόμενο, περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, τα βότανά μας θα είναι ξερά. Αυτή την εποχή μπορούμε να μαζέψουμε, έχει πάρα πολύ δυόσμο, μελισσόχορτο, σπαθόχορτο σίγουρα έχει βγει τώρα, ιδίως στη Νότια Ελλάδα, μπορεί να τελειώνει κιόλας. Και είναι πολύ εύκολο να τα μαζέψουμε και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε τα δικά μας βότανα για το χειμώνα ή αρωματικά για το φαγητό, όπως είναι ο δυόσμος. Κάποιοι με ρωτάνε αν θα πρέπει να πλένουμε τα βότανα. Προσωπικά δεν πλένω τα βότανα. Απλά προσέχω να μην έχουν χώματα, να μην έχουν αυγά εντόμων, να μην έχουν έντομα επάνω τους, και απλά τα στεγνώνουμε. Αν μπούμε στη διαδικασία να τα πλύνουμε, μετά θέλει πολύ καλό στέγνωμα, μπορεί να μαυρίσουν. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία του να πλύνουμε τα βότανα και μετά να τα στεγνώσουμε. Τώρα, από τα βότανα, από αρκετά από αυτά τα βότανα, μπορούμε να κάνουμε και κάποια λάδια. Τα πιο γνωστά είναι το σπαθόλαδο και το λάδι της καλέντουλας. Για το σπαθόλαδο που γίνεται αυτή την εποχή, μαζεύουμε τα λουλούδια όταν είναι ανθισμένο στο 80% της ανθοφορίας τους. Γεμίζουμε ένα βάζο με τα λουλούδια και συμπληρώνουμε με λάδι. Και το βάζουμε σε ίσκιο. Μετά από 30 μέρες θα δούμε το λάδι μας να κοκκινίζει και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά είτε έτσι όπως είναι σε λάδι για επούλωση πληγών, τραυμάτων έτσι, επιφανειακά, εξωτερικά, είτε να κάνουμε και κεραλιφή χρησιμοποιώντας αυτό το λάδι. Προτείνουμε όλα τα λάδια και το σπαθόλαδο και το λάδι καλέντουλας να το κάνουμε μέσα σε ίσκιο, γιατί αν το αφήσουμε στον ήλιο, που στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι μιλάνε να βάζουμε τα λάδια στον ήλιο, ταγγίζει το λάδι και δεν είναι καλό μετά να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, όσο αφορά αν έχουμε να μαζέψουμε καρπούς, εκεί τους στεγνώνουμε στον ήλιο. Δηλαδή, αν πάμε να μαζέψουμε μήλα, αχλάδια, κυδόνια και θέλουμε να τα στεγνώσουμε, αυτά δεν τα στεγνώνουμε στον ίσκιο όπως στεγνώνουμε τα βότανα που είπαμε και τα φυλλώδη λαχανικά και βότανα, αλλά τα στεγνώνουμε στον ήλιο. Τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια, τα απλώνουμε πάνω σε ένα ταψί, τα σκεπάζουμε από πάνω με ένα τούλι και περίπου σε μία εβδομάδα τα φρούτα μας τα έχουν στεγνώσει για να είναι έτοιμα για να τα φάμε και να τα αποθηκεύσουμε για το χειμώνα. Υπάρχουν και κάποια ηλιακά ξηραντήρια. Δίνουμε στη σελίδα του πελίτη όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να κάνετε μόνοι σας ένα ηλιακό ξηραντήριο. Είναι για κάποιους ανθρώπους που πιάνουν τα χέρια τους, μπορούν να το κάνουν. Είναι μια πολύ εύκολη κατασκευή. Υπάρχει στην αρχή μια επιφάνεια, όπως είναι οι ηλιακοί θερμοσύμφωνες, τζάμι και από κάτω μαύρη επιφάνεια,
περνάει ο αέρας από κάτω μέσα από αυτό το διάδρομο, μπαίνει σε ένα θάλαμο όπου έχουμε τα τελάρα με τα βότανα και μετά βγαίνει από πάνω, εκτονώνεται δηλαδή η ζέστη. Μέσα σε αυτό το θάλαμο η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει μέχρι και 60 βαθμούς και έτσι μέσα σε 3-4 μέρες να στεγνώσουμε πολύ εύκολα τα φρούτα, τα βότανα, τα λαχανικά. Και επίσης τα ηλιακά ξηραντήρια μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και στη διάρκεια του χειμώνα. Και τι μπορούμε να στεγνώσουμε το χειμώνα που δεν έχουμε φρούτα είναι τα μανιτάρια. Έτσι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και τώρα, τι μπορούμε να στεγνώσουμε στον ήλιο. Όλα τα φρούτα καταρχήν μπορούμε να τα στεγνώσουμε. Και πεπόνι, και καρπούζι, και μήλα, και αχλάδια, και δαμάσκηνα. Ό,τι έχουμε στο νου μας μπορούμε να το στεγνώσουμε. Και ο ήλιος είναι το πιο καλό μέσο για να στεγνώνουμε φρούτα και λαχανικά. Και δόξα τω Θεώ τον έχουμε πάρα πολύ άφθονο και δωρεάν. Το άλλο που κάνανε επίσης από την αρχαιότητα για συντήρηση τροφίμων είναι τα παξιμάδια. Κάνουμε ψωμί, ζυμώνουμε το ψωμάκι μας και μετά κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια το ψωμί και συνεχίζουμε, αφού ψηθεί δηλαδή, συνεχίζουμε το ψήσιμο. Αν έχουμε ξυλόφουρνο παραδοσιακό, μπορούμε να κρατήσουμε τα παξιμάδια μας εκεί για όλη τη νύχτα, δηλαδή από την ώρα που θα ανάψουμε το φούρνο και αφού ψηθεί το ψωμί, μετά το κόβουμε σε μικρά κομμάτια και μέχρι την επομένη το πρωί να κρατήσουμε μέσα εκεί τα παξιμάδια. Τα παξιμάδια ήταν ένας τρόπος για να έχουν ψωμί οι άνθρωποι που ήταν οι ναυτικοί ή βοσκοί και δεν είχαν εύκολα φρέσκο ψωμί, αλλά ακόμα και εμείς σήμερα είναι πολύ εύκολος τρόπος να συντηρήσουμε το ψωμί μας. Ένα άλλο πράγμα που Παναγιώτη, να σε διακόψω ένα λεπτό, μην πάμε σε άλλο θέμα. Υπάρχει μια ερώτηση από την κυρία Ελένη Σέτα, αν κάνουν οι αφιγραντήρες. Αν θέλει η κυρία Σέτα να πάρει το λόγο να διατυπώσει κάποιο την ερώτησή της. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι αφιγραντήρες οι κοινοί που έχουμε στα σπίτια μας για να μαζεύουν την υγρασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το στέγνωμα, για βότανα ή για αυτόν τον τρόπο. Ναι, καταρχήν δεν το ξέρω αν κάνουν. Από τη λίγη γνώση που έχω θεωρώ ότι δεν μπορούμε να στεγνώσουμε με τους αφιγραντήρες τα βότανα. Αλλά επειδή το θέμα μας είναι η διατροφική αυτάρκεια, προσπαθούμε ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε να μην έχουν επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή να έχουν περισσότερη αυτάρκεια. Να μην έχουν επιβάρυνση. Ναι, στο σπίτι σας πολύ απλά μπορείτε να στεγνώσετε τα βότανα χωρίς να χρησιμοποιήσετε μηχανικά μέσα. Δηλαδή... Σαν χώρο που δεν το χρησιμοποιώ. Εγώ συνήθως τα κρεμάω και τα στεγνώνω, αλλά σε μια περίπτωση που έχει αρκετή υγρασία, που είναι χειμώνας και που δεν είναι τόσο εύκολο και τώρα πια τα σπίτια μας δεν έχουν και καλή θέρμανση, υπάρχει πρόβλημα. Εάν βοηθάει ο αφιγραντήρας. Ναι, σε αυτή την περίπτωση προτείνω τα αυτοκίνητα. Α. Δηλαδή... ιδίως, θα δείτε και ένα βίντεο που έχω κάνει για ανθρώπους των πόλεων που θέλουν να στεγνώσουν φρούτα και βότανα και λαχανικά. Προτείνω να βάλουν πάνω σε ένα ταψί κανονικά το υλικό που θέλουν να στεγνώσουν, τα μήλα, τα αχλάδια και όλα αυτά, και να το βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα σε 3 μέρες θα έχει στεγνώσει, ιδίως αν είναι καλοκαίρι. Στεγνώνει κατευθείαν. Απλά θα πρέπει να προσέχετε να μην χτυπάει ο ήλιος πάνω στα υλικά που στεγνώνει. Να μην τα αλλοιώσει. Εγώ είμαι από την Ικαρία και συνηθίζουμε οι πιο παλιοί, εγώ το πρόλαβα, είμαι 65 χρονών και το πρόλαβα να το κάνουμε. Χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ
τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά που περίσευαν, τα οποία τα κάναμε αποξηραμένα, τσιφιά τα λέγαμε κιόλας, και τα χρησιμοποιούσαμε στο μαγείρεμα το χειμώνα που δεν ήταν, δεν υπήρχαν. Μέχρι πατάτες. Κόβαν τις πατάτες φετούλες και τις ξεραίνανε και τις χρησιμοποιούσαν, τις μαγειρεύανε με κρέας. Οι κολοκυθάκια, οι μελιτζάνες, πάλι φέτες, τις αποξηραίνανε, αυτά που περίσευαν το καλοκαίρι από τους κήπους, ό,τι υπήρχε. Τα κόβαν φέτες, τα αποξήρεναν και τα κάνανε το χειμώνα τηγανιτά με κουρκούτι. Πάρα πολύ ωραία. Άμα τα βάλεις σε ζεστό νερό, δηλαδή, επανέρχονται. Ναι. Τα κρεμούσαν, ναι, πώς τα κάνετε, θέλετε να μας πείτε λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Τα ξεραίναν το καλοκαίρι, είχαν εκεί που ξεραίναν και τα σίκα, τη σταφίδα που κάνανε με χόρτο, μαζεύανε στάρι, τη ράπη από το στάρι. Τη απλώνανε πάνω σε πέτρα και εκεί πάνω ακουμπούσανε τα πράγματα, ώστε να αερίζονται από κάτω, πέρναγε ο αέρας και να στεγνώνουν πιο εύκολα. Και μετά τα φουρνίζανε, όταν τα μαζεύανε από την απλόστρα που λέγανε, τα περνάγανε στο φούρνο, για να μήπως έχουν και κάνα μικρό έντομο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, και να στεγνώσουν και ακόμα καλύτερα. Και μετά τα βάζανε σε σακουλάκια υφασμάτινα, και τα κρεμούσανε και όταν θέλανε να τα χρησιμοποιήσουν, τα βγάζανε. Στο φούρνο πόση ώρα τα αφήνανε? Εμείς που δεν είχαμε ρεύμα, στο σπίτι μου μπήκε ρεύμα το 83. Μέχρι το 83 λειτουργούσαμε παραδοσιακά εντελώς. Ήταν μακριά το... να βάλουμε. Θέλαμε 1,5 εκατομμύριο. Οπότε αναγκαστικά δουλεύαμε με το ξυλόφουρνο. Τα βάζαμε στο ξυλόφουρνο. Μετά το φούρνισμα που κάναμε το ψωμί μας, βάζαμε στο ξυλόφουρνο ό,τι ήταν να φουρνίσουμε, να αφήσουμε. Είτε παξιμάδια, όπως είπατε πριν, είτε αυτά τα ζαρζαβατικά, τα αποξηραμένα, είτε σταφίδες, σίκα, ό,τι είχαμε το καλοκαίρι. Και δαμάσκι να κάναμε. Θέλετε να μας πείτε? Ναι, πείτε μου. Για τα σίκα λίγο πώς τα κάνατε? Τα σίκα τίποτα. Τα μαζεύαμε από το δέντρο, συνήθως τα πολύ όρημα που δεν είχαν περιθώριο για να μείνουν λίγο ακόμα για να φαγωθούν όμα. Τα παίρναμε το όπως ήταν το σίκο στρογγυλό, να σας δείξω. Το πατάγαμε και το ανοίγαμε στη μέση. Τα λέγαμε κουνελάκια αυτά τα σίκα. Τα πατάγαμε και το ανοίγαμε στη μέση ώστε... Έσπαζε το σίκο στα δύο, δεν το τραβάγαμε τελείως, έμενε κάτω στο κοτσάνι του, το κράταγε και το ακουμπούσαν απάνω σε αυτό που σας είπα, πάνω στη ράπη, πάνω στο χορτάρι. Και τα αφήναμε εκεί αρκετές μέρες για να ξεραθούν. Και μετά τα φουρνίζαμε. Έτσι τα κάνουν και στη Λίμνο. Ναι, και μετά τα φουρνίζαμε. Και μάλιστα κάναμε και κάναν και ακόμα ένα κόλπο και ήταν πάρα πολύ ωραία τα παστέλια που λέγαμε. Δηλαδή μέσα σε αυτό το σίκο το αποξηραμένο περνάγανε στο κάθε κομμάτι του ένα αμύγδαλο ολόκληρο και γινόταν πάρα πολύ ωραίο. Όταν φουρνιζόταν κιόλας έπαιρνε από το σιρόπι του σίκου το αμύγδαλο και μαλάκωνε και ήταν υπέροχο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αυτές οι πληροφορίες που μας είπε η κυρία Ελένη είναι πολύ χρήσιμες και γενικότερα αυτό που πρέπει να κάνουμε, επειδή ακόμα υπάρχουν στην Ελλάδα οι άνθρωποι που ζούσαν παραδοσιακά και είχαν όλη αυτή τη γνώση, όπως η κυρία Ελένη μας είπε, μέχρι το 1983 δεν είχαμε ρεύμα και λόγω συνθηκών ζούσαν με έναν τρόπο με αυτάρκεια. Είναι πολύ σημαντικό να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια με τέτοιους ανθρώπους. Να κάτσουμε κοντά τους και να πάρουμε αυτή τη γνώση πριν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, πολύ σωστά μας είπε η κυρία Ελένη ότι φουρνίζανε μετά όλα αυτά τα αποξηραμένα για να μην πιάσουν σκουλίκια. Ιδίως τα φρούτα που έχουν και τα λαχανικά που είναι πολύ ζουμερά, το πεπόνι, το καρπούζι, τα σίκα, αυτά χρειάζονται μετά και μια δεύτερη επεξεργασία αφού τα στεγνώσουμε
στον ήλιο, θα πρέπει να τα φουρνίσουμε έτσι ώστε να μην αναπτυχθούν σκουλίκια. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουμε στεγνώσει σίκα, τα βάζουμε μέσα σε ένα βάζο και μετά βλέπουμε το φθινόπωρο να αναπτύσσονται σκουλίκια, κάποιες αράχνες και να είναι κατάλληλα πλέον για φαγητό. Κάποιοι φίλοι μου έχουν πει ότι αντί να τα περάσουν από το φούρνο, βάζουν τα φρούτα... Να πω κάτι, συγγνώμη που διακόπτω. Για να μην, επειδή δεν το ξέρουν, εσείς το ξέρετε σίγουρα, ότι το φούρνισμα που λέμε για τα φρούτα ή για τα τρόφιμα γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία. Γι' αυτό τα βάζαν ο φούρνος άρχιζε να ξεπυρώνει μετά το φούρνισμα. Αν τα βάλουμε και τα φουρνίσουμε στους 200 βαθμούς, θα τα καταστρέψουμε. Πρέπει να είναι 100 με 120 βαθμούς, όχι παραπάνω, και να μείνουν περισσότερη ώρα για να στεγνώσουν. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση αυτή, πολύ σημαντική. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κάποιοι φίλοι αντί να βάζουν τα σίκα για παράδειγμα μέσα στο φούρνο μπορούν να τα βάζουν σε γυάλινα βάζα και τα βάζουν μέσα σε νερό που βράζει και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφουν και προστατεύουν τα σίκα από ανάπτυξη εντόμων και τα λοιπά. Τώρα, ένας άλλος τρόπος για να συντηρήσουμε τα τρόφιμα είναι σαν το υλικό δηλαδή, είναι το λάδι. Το λάδι από την αρχαιότητα ήταν επίσης υλικό που συντηρούσαμε τρόφιμα και υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές. Αυτό που εγώ έχω μεγάλη εμπειρία στη συντήρηση του λαδιού είναι το τυρί. Θα πω και τη συνταγή του τυριού και τον τρόπο μετασυντήρησης, πώς συντηρούμε το τυρί αυτό στο λάδι. Στην Κρήτη το τυρί αυτό το λένε τυροζούλι. Γίνεται χρησιμοποιώντας λεμόνι ή ξύδι και όχι πιτιά. Παίρνουμε το γάλα, το βράζουμε και για παράδειγμα αν έχουμε 4 λίτρα γάλα, παίρνουμε 4 λεμόνια. Μόλις αρχίζει να βράζει το γάλα, ρίχνουμε μέσα στο γάλα που βράζει το χυμό από 4 λεμόνια. Αντί για χυμό λεμονιού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα φλιτζανάκι ξύδι ή ένα κουταλάκι λεμόντζο, το ξινό, διαλυμένο σε ένα φλιτζανάκι νερό. Μόλις θα ρίξουμε είτε το ξύδι, είτε το λεμόντουζο, είτε το λεμόνι, θα δούμε ότι το γάλα θα αρχίσει να κόβει σε μεγάλα κομμάτια. Το αφήνουμε πάνω στη φωτιά για λίγο ακόμα και όσο θα προχωράει ο χρόνος θα δούμε ότι αυτά τα κομμάτια μεγαλώνουν ακόμα πιο πολύ. Μετά σβήνουμε τη φωτιά. Αν έχουμε ηλεκτρική κουζίνα, αφού σβήσουμε τη φωτιά, θα αφήσουμε την κατσαρόλα μας λίγο ακόμα επάνω, θα συνεχίσει ο βρασμός και μετά παίρνουμε την κατσαρόλα, τη ρίχνουμε όλο αυτό το υλικό μέσα σε μια τσαντίλα που το έχουμε βάλει μέσα σε ένα σουρωτήρι, θα φύγουν όλα τα ζουμιά. Αν έχουμε ζώα, γρούνια ή και σκυλιά, μπορούμε να το δώσουμε αυτό να το φάνε τα ζώα μας ή αν έχουμε ξυλόσωμπα, αυτό το ζουμί μπορούμε να το αφήσουμε πάνω στην ξυλόσωμπα να συνεχίζει να βράζει και θα πήξει και αυτό κάποια στιγμή. Και έτσι όπως είναι μέσα στην τζαντίλα αυτά τα κομμάτια, μπορούμε εκεί να βάλουμε, αν θέλουμε, είτε λιαστή ντομάτα, είτε κάποιο βότανο, είτε πιπέρια, και να τα ανακατέψουμε. Θα κουνήσουμε την τζαντίλα μας να φύγουν όλα τα υγρά και μετά εμείς έχουμε κάνει μια πατέντα, την έχει κάνει η γυναίκα μου. Παίρνει ένα κεσεδάκι από γιαούρτι του ενός κιλού που το έχει τρυπήσει σε διάφορα σημεία στον πάτο του. Βάζουμε την τζαντίλα
με τα κομμάτια του τυριού, το στρώνει από πάνω καλά και από πάνω πάλι βάζει ένα άλλο κεσεδάκι ίδιο μέγεθος και το αφήνουμε έτσι για, από το βράδυ μέχρι την επομένη το πρωί. Την επομένη το πρωί το τυρί μας θα έχει σχηματιστεί, οπότε παίρνουμε ένα πιάτο, βάζουμε χοντρό αλάτι, βάζουμε το κεφαλάκι αυτό που δημιουργήθηκε, βάζουμε και από πάνω χοντρό αλάτι και το αφήνουμε άλλα 2-24 ώρα. Αυτό από κίτρινο που είναι θα αρχίσει να γίνεται, από άσπρο που είναι θα γίνει κίτρινο. Και μετά παίρνουμε, μετά από τα 2-24 ώρα, καθαρίζουμε το αλάτι από την επιφάνεια του τυριού, παίρνουμε ένα κεσεδάκι πάλι από γιαούρτι που έχει το σχήμα, το κεφαλάκι αυτό, βάζουμε λάδι στον πάτο, βάζουμε το τυρί και από πάνω μετά προσθέτουμε ελαιόλαδο. Με αυτόν τον τρόπο εμείς έχουμε διατηρήσει τυρί μέχρι 3 χρόνια, χωρίς να πάθει τίποτα. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος συντήρησης τροφίμων το λάδι. Και αυτή η συνταγή για το τυρί είναι μια πολύ εύκολη συνταγή που μπορεί να την κάνουν και οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε διαμερίσματα και ακριβώς επειδή το γάλα βράζεται, μπορούμε να καταναλώσουμε κατευθείαν το προϊόν, το τυρί αυτό. Και βέβαια αν πάρουμε και γάλα από το εμπόριο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να το καταναλώσουμε κατευθείαν. Και επειδή είναι σκληρό τυρί μπορούμε να το τηγανίσουμε κιόλας μετά και έτσι να έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο μεζέ στο πιάτο μας, σε ένα τραπέζι, σε φίλους. Το ένα άλλο που μπορούμε να κάνουμε αυτή την εποχή σε σχέση με τα βότανα είναι να κάνουμε χυμούς, αναψυκτικά δηλαδή, από τα βότανα. Χρησιμοποιούμε εμείς για αυτά τα αναψυκτικά είναι ο δυόσμος, το μελισσόχορτο, τα λουλούδια της ακακίας. Πιθανόν να κάνουν και η Λουίζα αντίστοιχο, απλά δεν το έχω δοκιμάσει με Λουίζα. Κάνουμε στην αρχή ένα σιρόπι, 3 λίτρα νερό, 2,5 λίτρα ζάχαρη. Βάζουμε στη φωτιά τα υλικά και όταν γίνει το σιρόπι το σβήνουμε. Αφού κρυώσει πολύ καλά το σιρόπι μας, ρίχνουμε μέσα 2 χούφτες από το βότανο που έχουμε, το δυόσμο ή το μελισσόχορτο ή τα άνθη της ακακίας. Κόβουμε ένα λεμόνι σε φέτες πολύ μικρές, το βάζουμε μέσα εκεί και μετά βάζουμε και 100 γραμμάρια λεμόντζουζο. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά αυτά και την τρίτη μέρα, κάθε μέρα δηλαδή ανακατεύουμε το μείγμα αυτό και την τρίτη μέρα μπορούμε να αφαιρέσουμε τα βότανα και ό,τι άλλα υλικά έχει μέσα, τα λεμόνια και αυτά, και να το βάλουμε μέσα σε μπουκαλάκια γυάλινα που έχουν καπάκι μπύρας και να το κλείσουμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε δικό μας αναψυκτικό και αυτά τα εμείς έχουμε, διατηρούμε ένα χρόνο ολόκληρο χωρίς να παθαίνουν τίποτα αυτά τα μπουκάλια, τα αναψυκτικά, και μετά όταν θέλουμε να το σερβίρουμε βάζουμε μία ποσότητα από αυτό το αναψυκτικό που έχουμε κάνει και προσθέτουμε επιπλέον νερό. Αν θα βάλουμε ανθρακούχο νερό, γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερη αυτό το δροσιστικό που κάνουμε. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή. Υπάρχει στη σελίδα του Πελίτη και βέβαια οποιαδήποτε πληροφορία μπορώ να δώσω επιπλέον, είτε και σήμερα είτε και αργότερα μέσα από το Πελίτη. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα ψωμί. Η βάση της διατροφής μας είναι τα ψωμιά, έτσι. Μια που μιλάμε για αυτάρκεια,
θα μιλήσουμε και πώς κάνουμε και το προζύμι μας. Παίρνουμε, προζύμι μπορούμε να κάνουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές. Μπορούμε να κάνουμε με κρεμμύδι, με λυκίσκο, με βασιλικό, με σκέτο νερό. Λοιπόν, η πιο απλή διαδικασία είναι να πάρουμε λίγο χλιαρό νερό, να ρίξουμε 2 κουταλιές αλεύρι μέσα, να το ανακατέψουμε, θα κάνουμε 1 χυλό μέσα σε ένα βάζο, θα το αφήσουμε εκεί για 24 ώρες, την επομένη θα δούμε το χυλό μας, θα προσθέσουμε λίγο αλευράκι, 1 κουταλίτσα και αυτό θα το κάνουμε για 4 μέρες. Θα δούμε σιγά σιγά ότι αυτός ο χυλός θα αρχίσει να βγάζει φουσκαλίτσες, που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει να δουλεύουν οι μύκοι της, και μετά από 4 μέρες θα φουσκώσει. Θα προσθέτουμε λίγο νερό αν χρειάζεται και λίγο αλεύρι και ανακάτεμα. Δηλαδή θα ταΐζουμε τους μύκητες που δημιουργούνται. Και αυτό θα δούμε κάποια στιγμή ότι το προζύμι μας θα φουσκώσει. Και στην 4η με 5η μέρα είναι έτοιμο να το πάρουμε για να φτιάξουμε ψωμί. Τώρα για το ψωμί, μια πολύ απλή συνταγή είναι, παίρνουμε ένα λίτρο νερό, μέσα στο νερό προσθέτουμε το αλεύρι, λίγο λάδι, τη μαγιά μας, αλάτι και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. Ξηρούς καρπούς, ηλιόσπορους, κουρκουμά ή οτιδήποτε άλλο. Και αρχίζουμε και ανακατεύουμε στην αρχή με 1 κουτάλα, ανακατεύουμε το μείγμα μας και προσθέτουμε αλεύρι σιγά σιγά. Όταν φτάσει πλέον στο σημείο να μην μπορούμε να ανακατέψουμε την κουτάλα, θα δουλέψουμε τα χέρια. Θα πλάσουμε το ψωμί στο σημείο που θα βουτάμε τα χέρια μας μέσα στο ζυμάρι και τα χέρια θα βγαίνουν χωρίς να κολλάνε, σημαίνει ότι το ζυμάρι μας είναι εντάξει. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για 1 ώρα. Μετά θα το πλάσουμε στα ψωμάκια που μπορούμε να το βάλουμε σε φόρμες ή κατευθείαν σε ταψί. Και θα τα αφήνουμε πάλι να ξεκουραστεί άλλες 45 λεπτά και μετά τα 45 λεπτά, αφού θα δούμε ότι έχει φουσκώσει και όλο το ψωμί μας, μπορούμε να το χαράξουμε και από πάνω, αν θέλουμε να ρίξουμε λίγο νεράκι και να βάλουμε και λίγο σουσαμάκι. Θα βάλουμε το ψωμί σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 200 βαθμούς, για 10 λεπτά μπορούμε να το βάλουμε και στους 210 ανάλογα με το φούρνο μας και μετά θα ψήσουμε για τα υπόλοιπα 50 λεπτά στους 180 βαθμούς. Και έτσι θα έχουμε δικό μας ψωμάκι. Και βέβαια με την ίδια συνταγή μπορούμε να κάνουμε και τυρόψωμο, ηλιόψωμο, σταφιδόψωμο, ό,τι θέλουμε. Δηλαδή έτσι όπως χωρίζουμε το ζυμάρι μας για να κάνουμε το ψωμί, μπορούμε να χωρίσουμε ένα κομμάτι και να βάλουμε σταφίδες μέσα και να το ζυμώσουμε όλο μαζί. Καλό είναι αν κάνουμε σταφιδόψωμο να βάλουμε και κανέλα, του δίνει ωραία γεύση. Μπορούμε να κάνουμε ηλιόψωμο. Πάλι στην ίδια ζύμη προσθέτουμε τυρί και στο τυρόψωμο ταιριάζει πολύ ο δυόσμος. Να τρίψουμε και δυόσμο ή να βάλουμε ελιές. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να έχουμε πολύ εύκολα το δικό μας ψωμί. Αν έχουμε μικρά παιδιά, είναι πολύ καλό να βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, να ζυμώνουμε παρέα, έτσι ώστε να βλέπουν όλο αυτό το κύκλο της δημιουργίας και να φτιάχνουν και αυτά μαζί μας και να έχουν τη μνήμη και κάποια στιγμή μπορεί και αυτά
να ζυμώσουν το δικό τους ψωμί αργότερα στη ζωή τους. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τα τρόφιμα είναι η διατήρηση τροφίμων σε το τουρσί, δηλαδή σε αλάτι. Πριν κάποια χρόνια είχαμε έναν εθελοντή εδώ, όπου σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Γαστρονομίας του Slow Food στην Ιταλία, που είναι ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια γαστρονομίας στον κόσμο. Και θεώρησε μια καλή ευκαιρία, αφού έχουμε ένα τόσο σημαντικό άνθρωπο στο πελίτη, να κάνουμε μια παρουσίαση, να μας πει 5 πράγματα. Και τι διάλεξε να μας πει? Να μας πει πώς κάνουμε τουρσί ντομάτες. Και είχα εντυπωσιαστεί από την επιλογή του και μου έχει μείνει αυτό το πράγμα, κάτι που εγώ δεν ξέρω, το θεωρούσα πολύ απλό, πολύ ασήμαντο. Και όμως αυτός δίδαξε στον κόσμο τότε, όταν του είπα να μιλήσει για τα τρόφιμα, να δείξει πώς κάνουμε τουρσί. Και εδώ υπάρχουν πολλές συνταγές και κάθε τόπος έχει και τη δική του συνταγή. Παίρνουμε ένα γυάλινο βάζο για το τουρσί λάχανο, για παράδειγμα. Θα κόψουμε το λάχανο σε μεγάλα κομμάτια. Θα αρχίσουμε να στρώνουμε λάχανο μέσα στο βάζο. Μιλάμε για ένα βάζο του κιλού, ενός κιλού. Ενδιάμεσα μπορούμε να βάλουμε λίγο σέλινο, λίγο καρότο, πάλι λάχανο, πάλι μια στρώση με λίγο σέλινο. Όταν φτάσουμε επάνω, το γεμίσουμε, θα βάλουμε έτσι το λάχανο ώστε να μην φεύγει, να μην σηκώνεται. Θα το γεμίσουμε με νερό και θα ρίξουμε και μια κουταλιά χοντρό αλάτι. Θα κλείσουμε το καπάκι, καινούριο καπάκι, θα το αναποδογυρίσουμε και κάθε μέρα, για τις επόμενες 15 μέρες, θα κουνάμε το βάζο μας πάνω κάτω, έτσι ώστε το αλάτι και το νερό να κινηθεί σε όλο το βάζο. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο μπορούμε να κάνουμε λάχανο τουρσί και να συντηρήσουμε έτσι και να έχουμε λάχανο για το χειμώνα, την εποχή που μπορεί να μην υπάρχει, ή αν έρθει κάποιος στο σπίτι μας, πολύ εύκολα να έχουμε ένα μεζέ να προσφέρουμε στο τραπέζι. Με τον ίδιο πολύ απλό και εύκολο τρόπο μπορούμε να κάνουμε επίσης και σάλτσα ντομάτας. Παίρνουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε, τις πλένουμε, καθαρίζουμε ό,τι άχρηστο υλικό υπάρχει, χτυπημένα, άρρωστα, όλα αυτά τα βγάζουμε. Τις παίρνουμε, τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια, τις περνάμε μέσα από το μούλτι, τις κάνουμε πολτό και μετά αυτό το υλικό παίρνουμε και το βράζουμε. Από την ώρα που θα βράσει, θα το αφήσουμε να βράζει για 20 λεπτά τουλάχιστον. Βέβαια, εξαρτάται ο καθένας τι θέλει να κάνει. Και συγγνώμη τώρα, μιλάω από το κινητό και έρχονται και διάφορα μηνύματα. 20 λεπτά σαν χρόνος είναι πολύ καλός για τη σάλτσα ντομάτας. Σε εκείνη τη φάση που βράζει, μπορούμε, αν θέλουμε, να βάλουμε μέσα είτε σκόρδο, είτε βασιλικό, είτε κομμάτια πιπεριάς, ή απλά όλα αυτά τα υλικά να τα βάλουμε σε ένα τούλι και να το βάλουμε το τούλι μέσα στη σάλτσα, έτσι ώστε απλά να πάρει το άρωμα και τη γεύση αυτό των υλικών και όχι να υπάρχουν μέσα στη σάλτσα, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να έχει σάλτσα τέτοια υλικά μέσα. Μετά θα πάρουμε βάζα που τα έχουμε πλύνει, που είναι καθαρά, και καινούργια καπάκια. Θα γεμίσουμε τις σάλτσες μας, θα κλείσουμε τα καπάκια.
αυτά όλα είναι ζεστά, οπότε χρησιμοποιούμε κάποιο ύφασμα, κάποιο γάντι για να τα κλείνουμε, για να μην καούμε, και τα αναποδογυρίζουμε και τα βάζουμε σε ένα ταψί με βρεγμένη πετσέτα. Τα αφήνουμε εκεί, την επομένη τα ελέγχουμε αν είναι όντως καλά και μπορούμε μετά να τα αποθηκεύσουμε. Για όσους από εσάς έχετε δει τα βίντεο του Εμότο που πιστεύει ότι το ζωντανό νερό, το μήνυμα του νερού, μπορείτε να γράψετε και κάποιες θετικές φράσεις πάνω στα βάζα, σε αγαπάω, υγεία, αγάπη κτλ. Άσχετα αν λειτουργεί ή όχι, είναι πολύ ωραίο όταν παίρνουμε τη σάλτσα ντομάτας να βλέπουμε και ένα θετικό μήνυμα πάνω εκεί. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως κάνουμε τη σάλτσα ντομάτας, μπορούμε να συντηρήσουμε και διάφορα άλλα φαγητά. Δηλαδή, κάνουμε φασολάκια. Παίρνουμε πάλι τα φασολάκια έτσι όπως είναι ζεστά, τα βάζουμε μέσα στο βάζο, τα κλείνουμε από πάνω πάντα με καινούργια καπάκια και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα βάζο φασολάκια για μια στιγμή για το χειμώνα. Ήρθε ένας φίλος, αργήσαμε να επιστρέψουμε από τη δουλειά μας. Ανοίγουμε ένα βάζο και έχουμε φαγητό έτοιμο κατευθείαν. Όσο αφορά το κρέας, επίσης μπορούμε να το βάλουμε μέσα σε βάζα. Παίρνουμε κομμάτια κρέας, καθαρά πλυμμένα, αποστηρωμένα βάζα, καινούργια καπάκια. Βάζουμε το κρέας μέσα στο βάζο, βάζουμε τα μυρωδικά που θέλουμε, πιπέρια, αλάτια, λίγο λάδι, κλείνουμε το βάζο πολύ καλά, ανάποδα μέσα σε μια κατσαρόλα γεμάτο με νερό, μπορούμε να βάλουμε πετσέτες για να μην χτυπάνε τα διάρκεια του βρασμού και θα τα αφήσουμε να βράσουν για 3 ώρες εκεί μέσα τα βάζα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μετά έτοιμο βρασμένο κρέας που μπορούμε να το φάμε κατευθείαν ή να το μαγειρέψουμε λίγο ακόμα με κάποιο άλλο φαγητό όταν θα χρειαστεί ανάγκη. Για το κρέας δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά έχω διατηρήσει έτσι μέχρι 6 μήνες και έχω φάει από μακοχώρια, από ανθρώπους που συντηρούν κρέας μέσα σε βάζα. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ προσοχή, να είναι καθαρά τα σκεύη, τα χέρια μας, ο χώρος που δουλεύουμε και επίσης θα πρέπει να ελέγχουμε πάντα τα βάζα να κλείνουν καλά, να είναι καινούργια τα καπάκια για να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Και βέβαια αν θα δούμε κάποιο βάζο αφρίζει, φουσκώνει το καπάκι ή οτιδήποτε τέτοιο, όλα αυτά κατευθείαν σημαίνει ότι έχουν, για κάποιο λόγο έχουν χαλάσει τα πράγματα που έχουμε μέσα στο βάζο και απλά τα πετάμε. Δεν ρισκάρουμε τη ζωή μας, ούτε τη δική μας, ούτε κάποιο άλλο, αν υπάρχουν τέτοια σημάδια στα βάζα μας. Αν υπάρχουν κάποιες απορίες που θα θέλετε να απαντήσω ή κάποια ερωτήματα, οτιδήποτε, έχει πάει 9 παρά 10. Τα βάζουμε στο ψυγείο ή όχι? Όχι. Συγγνώμη, το ξέχασα να το πω. Τα αποθηκεύουμε σε ένα δροσερό μέρος. Τα κρατάμε ανάποδα σε όλη τη διάρκεια που τα συντηρούμε και δεν χρειάζονται ψυγείο. Αν τα ανοίξουμε και μετά, ναι, αλλά όχι πιο μπροστά. Μπορώ να πω κάτι? Ναι. Με το θέμα του κρέατος. Εμείς στην Ικαρία βάζαμε πάντα κάθε χρόνο γουρούνι, το οποίο γουρούνι το σφάζαμε τα Χριστούγεννα, γύρω στα Χριστούγεννα. Διατηρούσαμε κρέας από το χοιρινό,
Εκτός από το καπνιστό που κάναμε, το χειρομέρι που λέγαμε, το πλατάρι εδώ του ζώου που το αλατίζαν και το κρεμάγανε στο τζάκι κοντά να γίνει καπνιστό, κάναμε τον καβουρμά. Ο καβουρμάς ήταν κομμάτια κρέατος, τα οποία τα ψήναν στο καζάνι, τα βάζανε σε βάζα και τα συντηρούσε το ίδιο το λίπος από το κρέας. Όπως έμπαιναν μέσα στο βάζο, έμενε το λίπος ψηλά και το συντηρούσε αυτό το λίπος το κρέας. Και ήταν έτσι, σαν κονσέρβα, μέσα σε βάζο καλυμμένο, μόνο που θα έπρεπε όταν το άνοιγες να το καταναλώσεις γρήγορα, δεν μπορούσε να μείνει μετά. Αλλά έκανε τη δουλειά της συντήρησης το λίπος. Πόσο καιρό το συντηρούσατε έτσι μέσα στο βάζο? Μπορούσαμε να έχουμε κρέας έτσι και να μαγειρεύουμε μέχρι το... Όταν άρχιζε να ζεσταίνει ο καιρός υπήρχε πρόβλημα. Έπρεπε να καταναλωθεί δηλαδή μέχρι το τέλος, μέχρι τον Ιούνιο το αργότερο έπρεπε να το έχουμε καταναλώσει. Πολύ ωραία. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας λέτε κυρία Ελένη και επειδή είναι και τα βιώματά σας είναι... Να είστε καλή. Χαίρομαι που σας αρέσουν. Έχω άπειρα βιώματα και η μαμά μου ζει ακόμα και έχω δηλαδή και την πληροφορία ζωντανή ότι θέλετε στη διάθεσή σας. Ωραία. Θα βρείτε το τηλέφωνο μου στη σελίδα του Πελίτη αν θέλετε αύριο να με καλέσετε κάποια στιγμή. Βεβαίως. Θα ήθελα εγώ να ανταλλάξουμε τα πληροφορία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν υπάρχει κάποια άλλη απορία ή κάποιος αν έχει να καταθέσει κάποια δική του εμπειρία πάνω στη συντήρηση των τροφίμων. Κάτι θυμήθηκα. Συγγνώμη, σας εμπονοχλώ συνέχεια. Με το πήξιμο του τυριού που είπατε πριν, είπατε με το ξινό, με το λεμόνι του τυριού που λέμε και με το λεμόνι και το ξύδι. Λοιπόν, στην Ιεράπετρα είδα και ακόμα έναν τρόπο που δεν τον ήξερα και είναι απίθανος. Πίζουν το τυρί με ένα κλονάρι από σικιά. Κόβουν τα φύλλα και το γάλα που βγάζει η σικιά χρησιμεύει για να πήξει το τυρί και δίνει στο τυρί και ένα υπέροχο άρωμα. Δείχνει τη γεύση και το άρωμα του σίκου. Δεν το ξέρω. Πολύ ωραία. Θα το δοκιμάσω. Δοκιμάστε το. Αν κάνετε τυρί, δοκιμάστε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή μου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία με το τυρί, κάνω συνέχεια τυρί, θέλω να δοκιμάσω, θα το δοκιμάσω και αυτό. Εγώ δεν το ήξερα, το δοκίμασα και δουλεύει κανονικά, μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σέτα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ναι. Ναι, θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε όχι ακριβώς στατιστικά στοιχεία, αλλά στη δική σας κοινότητα που είναι λίγα άτομα και έτσι όπως δραστηριοποιείστε, υπάρχει αυτάρκεια, σε τι ποσοστό και όλα αυτά τα χρόνια πόσο έχει μειωθεί ο καταναλωτισμός σε είδη διατροφής? Αν έχετε κάποια στοιχεία έτσι γενικά. Γιατί θα ήθελα μετά να συζητήσουμε λίγο ολιστικά το θέμα. Βάσει του γεγονότος ότι το 80% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πληθυσμός σε πόλεις, αστικός πληθυσμός. Μόνο το 21% είναι σε αγροτικές περιοχές. Στη ΔΕ Ελλάδα συνέχεια έχουμε 0,1-0,4 μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Στα μόνα μέρη που παρατηρείται αύξηση είναι η Ικαρία, η Σάμος, η Λέσβος και η Λίμνος, που παρεπιπτόντως εκπρόσωποι βρίσκονται εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε, αυτή η λέξη αυτάρκεια, πόσο μας αφορά όλα αυτά, κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι εφικτά να γίνουν σε έναν πληθυσμό αστικό? Ναι. Είναι απλά για χόμπι, δηλαδή... Έτσι, στον ελεύθερο χρόνο μας, ας πούμε, να κάνουμε τυρί στην κουζίνα μας ή να φυτέψουμε μια ντοματιά στο μπαλκόνι. Δεν ξέρω. Ναι. Πόσο πιστεύετε ότι αφορά όλο τον πληθυσμό αυτή η λέξη αυτάρκεια, διατροφική αυτάρκεια?
Ναι, ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που αυξάνει όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή αναζητούν τη διατροφική αυτάρκεια και αυτό έχει να κάνει γιατί ένα είναι ότι η τροφή υποβιβάζεται, η ποιότητα της τροφής μας, καθώς βιομηχανοποιείται, πέφτει η ποιότητα και αρκετοί άνθρωποι δεν το θέλουν αυτό. Και το άλλο είναι ότι η οικονομική δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και γενικότερα οδηγεί τους ανθρώπους στο να αναζητήσουν να φτιάξουν μόνοι τους την τροφή τους. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα και την περίοδο της οικονομικής κρίσης και την περίοδο με τα lockdown, όπου δεχόμασταν πάρα πολλά αιτήματα από ανθρώπους που ήταν άνεργοι, που χάσανε τη δουλειά τους και στράφηκαν στο να αρχίσουν να καλλιεργούν όχι για χόμπι, αλλά για να έχουν να φάνε. Το θέμα με τους αστικούς κήπους είναι κάτι που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που καλλιεργούν σε ταράτσες, βεράντες, ζαρντινιέρες κτλ. Οι περισσότεροι σπόροι που στέλνουμε, όχι τώρα μόνο, αλλά όλα τα χρόνια, πάνε στην Αθήνα. Εντάξει, θα μου πείτε ότι η Αθήνα είναι και το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας. Και αυτό το κομμάτι της αυτάρκειας, στο βαθμό που ο καθένας μπορεί, κάτω από τις συνθήκες που ζει, μπορώ να σας πω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη συνταγή για το τυρί την έχω φτιάξει μέχρι και στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Την έχω κάνει σε καταλήψεις, σε δρόμους, σε επίσημα μεγάλα εστιατόρια. Δηλαδή υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη στροφή του κόσμου στο να αρχίσει να κάνει μόνος του κάτι από την τροφή του. Ναι, υπάρχει. Ναι, θα πάει σαν χόμπι όμως, γιατί τη στιγμή που θα πάει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει τα 4 λίτρα γάλα για να βγάλει ένα κομμάτι τυρί, δεν ξέρω πόσο θα είναι στα 4 λίτρα. Ναι, χόμπι είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, δέλτα θα αγοράσει. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι, γι' αυτό ρώτησα αν έχετε, συγγνώμη, γι' αυτό ρώτησα αν έχετε κάποια στοιχεία από τη δική σας κοινότητα, ούτως ώστε να παρουσιαστεί σαν παράδειγμα, να δημιουργηθούν και άλλες τέτοιες κοινότητες. Από ό,τι ξέρω είναι πόσα άτομα είσαστε, 150 πόσα άτομα είναι στην κοινότητα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς με νούμερα. Κοιτάξτε, στατιστικά δεν έχω τέτοια νούμερα για να σας πω. Απλά ξέρω δεν ξέρετε αν είναι η κοινότητά σας αυτάρκης διατροφικά μετά από τόσα χρόνια ή όχι. Εμείς δεν ζούμε σε μια κοινότητα. Έχουμε τον τίτλο, αλλά δεν ζούμε. Ο στόχος είναι να γίνει η κοινότητα. Έχουμε ένα βαθμό αυτάρκειας αυτό, όχι ότι είμαστε αυτάρκειες. Ναι, θα μπορούσατε να γίνετε παράδειγμα, να το προβάλλετε σαν παράδειγμα αυτό βιώσιμης ανάπτυξης σε άλλου τύπου τέτοιες έτσι κοινότητες, ας το πούμε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά υπάρχουν τέτοιες κοινότητες, ναι. Υπάρχουν, ας πούμε, για μένα το πιο ζωντανό παράδειγμα και το πιο πετυχημένο είναι οι κοινότητες των Λόγκομαϊ στη Γαλλία. Η Γαλλία κεντρική Ευρώπη γενικότερα. Όχι, λέω στα ελληνικά δεδομένα, όπως μιλήσαμε τώρα για Ικαρία, για Σάμο, που αυξάνεται και ο αγροτικός πληθυσμός. Στα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχουν κάποιες κοινότητες. Κοινότητες εννοώ εναλλακτικές κοινότητες που να δείξουν σαν παράδειγμα. Υπάρχουν μοναστηριακές κοινότητες, δηλαδή το μοναστήρι στον Κίσαβο, Ιερά Μονή Τιμού Προδρόμου, που είναι ένα μοναστήρι που συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και η Ανατολή Αγιάς επίσης, που ασχολείται με παραδοσιακούς πόρους, νομίζω. Αν την έχετε ακουστά. Ανατολή Αγιάς. Ναι, ναι, αυτό λέω. Το ίδιο μοναστήρι λέμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ζωντανό με μεγάλο βαθμό αυτάρκειας. Ναι, μοναστήρι θρησκευτικό. Ναι, ναι. Αυτό είπα ότι δεν υπάρχουν κοινότητες αναλυτικές στην Ελλάδα. Τουλάχιστον δεν γνωρίζω εγώ. Ναι, θα μπορούσατε δηλαδή εσείς να παροτρύνετε να δημιουργηθούν. Πιστεύετε σε αυτό? Ναι, με αυτό. Ο ένας στόχος του πελίτη. Ο ένας από τους στόχους, τρεις στόχους έχει το πελίτη, τρεις θεματικές ενότητες. Το ένα είναι η συλλογή, διατήρηση και διάδοση των τοπικών ποικιλιών. Το άλλο είναι η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς χρήματα. Και το τρίτο είναι η δημιουργία μιας κοινότητας.
Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυξήσει και την έκθεση γης που έχουμε στο Πελίτη από το 2017 και μετά που αυξήθηκε η έκθεσή μας, με τη λογική κάποια στιγμή να δημιουργηθεί μια κοινότητα εκεί. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Ναι. Εύχομαι να το επόμενο meeting που θα κάνουμε διαδικτυακό να είναι πιο κατατοπιστικό από το δικό σας καθαρά παράδειγμα. Γιατί τόση ώρα, ας πούμε, ακούσαμε συνταγές που πολύ αμφιβάλλω αν θα τις χρησιμοποιήσουμε όλες. Σαν κάτι άλλο πέρα από χόμπι μες στην πόλη. Τουλάχιστον όσοι ζούμε, σε αυτούς τους ρυθμούς που ζούμε και έτσι όπως ζούμε. Ναι, αυτό... Νομίζω θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε όλο αυτό το δικό σας τρόπο της κοινότητας έτσι, σαν παράδειγμα, και σε αντιπαραβολή με ένα... Δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε και αν το έχετε παρακολουθήσει, μια και μιλήσαμε πολύ για ντομάτες. Ένα ντοκιμαντέρ που είχε γυρίσει η Μαριάννα Οικονόμου, οι ντομάτες... Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες. Ναι, όταν ο Βάγκνερ, ναι. Τελείως αντιπαραβολή, δηλαδή θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γυριστεί και ένα μικρό βιντεάκι από το δικό σας τόπο, στο πώς τελικά η ντομάτα μπορεί να θρέψει ανθρώπους στον τόπο της. Και είτε ακούει Βάγκνερ, είτε όχι. Να πω λίγο δύο πράγματα. Αυτή η συνταγή που ανέφερε πιο μπροστά με το θειός μου, που είναι μια πολύ απλή συνταγή, την έχουμε δώσει σε έναν καλλιεργητή και την έχει κάνει σε εμπορική κλίμακα αυτή τη στιγμή και εξάγει μέχρι και στις Ηνωμένες Πολιτείες προϊόντα του. Δηλαδή, ανάλογα το ποιος ακούει αυτή την ομιλία και τα ερεθίσματα που παίρνει, και το τι είναι ο καθένας, μπορεί να πάρει αυτή τη γνώση και την πληροφορία και να την εξελίξει. Και το άλλο, να συμπληρώσω για την ταινία όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες. Οι ντομάτες που καλλιεργούνται σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι τοπική ποικιλία, η ιταλική ντομάτα στο φύλλον της Καρδίτσας, που επίσης ταξιδεύουν ως προϊόντα, σαν σάλτσες, αν ακόμα καλλιεργούνται. Καλλιεργούνται, ναι. Ακόμα εξάγονται ακόμα, δεν αποτύχει αυτό τελείως. Όχι, δεν έχει αποτύχει τελείως. Συνεργαζόμαστε με τον Ντάκα τον Χρήστο, που είναι ο πιο ηλικιωμένος και χοντρός στο βίντεο. Και συνεχίζουν. Εντάξει, υπήρχαν κάποια προβλήματα με τον καιρό τελευταία, που δεν μπόρεσαν να καλλιεργήσουν λόγω πλημμύρες και αυτά, αλλά συνεχίζουν. Ναι, μάλιστα, με προσωπικό φαντάζομαι υπαλληλικό, έτσι πλέον. Γιατί οι γιαγιάδες ήταν υπέργυρες, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι αρκετά χρόνια τώρα. 5 χρόνια έκανε να γυριστεί. Κυρία Άννα, μόνο θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί έχουμε ξεφύγει χρονικά. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ή κάποια άλλη θέλει να πάρει το λόγο. Αλλιώς να δώσουμε το λόγο στη Βασιλική. Ναι. Συγγνώμη, Άννα, που σε κόψαμε. Απλά, όντως, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Απλά, εγώ, επειδή και εγώ είμαι κάποιας ηλικίας, μπορώ να θυμηθώ την αυτάρκεια, τη διατροφική αυτάρκεια, σε 80% που είχε το σπίτι της γιαγιάς μου. Οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να ξαναθυμηθούμε τι κάναν οι γιαγιάδες, οι προγιαγιάδες, και στο χέρι μας είναι αν αποφασίσουμε να μην είμαστε τόσοι, να μην έχουμε τόση υπερκατανάλωση και να μην πετάμε πράγματα με πολύ απλή, έτσι, χωρίς καν να το σκεφτούμε. Θεωρώ ότι σήμερα κάναμε μια κουβέντα η οποία θα μας βάλει αρκετούς σε σκέψεις. Στο χέρι μας είναι να ξαναεπιδιώξουμε να συναντηθούμε και να έχουμε πάει και ένα βήμα παρακάτω. Και κάτι θα σας πω που δεν είναι ευρέως γνωστό. Στην εποχή του κορονοϊού στη Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση είχε προτρέψει τους Γερμανούς
να ξεκινήσουν να έχουν μια-δυο κότες ακόμα και στα μπαλκόνια τους. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες πάνω γι' αυτό το πρόγραμμα που είχαν. Μπορώ όμως να μάθω και θέλω να μάθω, γιατί μπορεί να τα πράγματα να πάνε από αλλού που δεν το περιμένουμε σε αυτούς στους δρόμους που θέλουμε εμείς. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητή. Πάντως έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά. Αλλά θα φοβηθώ το στρες που θα έχουν οι κότες και τι αυγά θα βγάλουν στο μπαλκόνι μας. Εντάξει. Δεν είναι τόσο έτσι απλά τα πράγματα, γιατί δεν θέλω να πιάσουμε την κουβέντα, γιατί θα μπορούσαμε να το πούμε, να πούμε ώρες. Γιατί εντάξει, στρες δεν είχαν και... Μια κουβέντα μόνο να πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ σας είπα, μέχρι τα 18 μου που έζησα στην Ικαρία, στο σπίτι μου, αγοράζαμε μόνο πετρέλαιο για τη λάμπα και ψωμί κάποιες φορές. Συνήθως ζυμώναμε. Είχαμε δικό μας τάρις, παίρναμε εκείνα τα χωραφάκια τα μικρά στην Ικαρία που θέλουν γάιδαρο για να τα οργώσει, δεν γίνεται διαφορετικά. Και είχαμε και το αλεύρι το δικό μας. Άρα δεν είναι τίποτα απίθανο να γίνει. Και η κρίση αυτή τη στιγμή διατροφική, νομίζω ότι μας πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και τα υπερυψωμένα σέτια, που, σέτια τα λέμε εμείς εδώ στην Μυτιλίνη, που μας είπε ο Παναγιώτης, μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα και να δοκιμάσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, για αυτή μας τη συνάντηση. Και εγώ ευχαριστώ πάρα να τα πούμε και από κοντά. Ναι, και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι αν κάποια άλλη στιγμή πάλι κάνουμε κάτι διαδικτυακό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε στους κήπους του Πελίτη, έτσι ώστε να δείξουμε και λίγο πιο πρακτικά κάποια πράγματα και όχι μόνο τόσο... Ωραία. Θεωρητικά που μπορεί να έχουν κουραστεί κιόλας κάποιοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε ξανά όλους εσάς που μπήκατε μέσα στην συνάντησή μας αυτή και μοιραστήκαμε και κάποιες σκέψεις. Ωραία. Καλή συνέχεια σε όλους. Τις επόμενες μέρες το βίντεο θα έχει ανέβει στις ιστοσελίδες της Ηλιακτίδας και του Πελίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Καληνύχτα. Καλό.